Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow, wow, wow. Καλημέρα στους φίλους στο Μετρόπολης, Γιάννης Κυλικίδης εδώ. Καλαρή εβδομάδα, 4 Απριλίου. Έρχεται και το Άγιο Πάσχα εκεί πέρα, το φοβερές γιορτές. Καλά που τις ανακαλύψανε και καθόμαστε μερικές μέρες και κοιμόμαστε. 13 ευρώ το μοτεράκι το φτηνό πάει στο πράκτηρι για τα αρνιά. Τζάμπα πράγμα. 30 αρνιά σχαρίζει. Άκου φωνή. 30 αρνιά σχαρίζει. Σαν να μην ακού γέλιο. Ακού γέλιο από εκεί. Κατάλαβε τώρα τι έγινε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου του φίλου εδώ Αθλητικού Μετρόπολη. Εδώ ήρθε, ε, Ρωμόσχυλο. Αριανό από Αθήνα, ήρθαμε και εξτάσει. Θα δούμε και τα φαλακρά χωριά εδώ πέρα. Κανόνισε τώρα να. Από φλεγμονή δεν πέθανε κανένα. Σταμάτα, γροσό λάμα. Λοιπόν, να πω. Λοιπόν, να πω. Σταμάτα. Λοιπόν, έλα στο παρασύρημα. Οχ, κατάλαβες τι έγινε σήμερα. Πάμε. Τι ήθελα να πω, μωρέ. Οχ, τι ήθελες να πω. Ξέχασα να μιλήσεις αυτό τώρα. Ήρθε εδώ, λέει, να, ήθελες να το πεις για Αθήνα, πες. Όχι, ότι είναι πολύ καλά που υπάρχουν γιορτές. Ήρθες και εσύ εδώ πέρα και θα έρθουν και παλιοί Θεσσαλονικείς πίσω στην πόλη. Να αφήσουμε κανένα φράγκο. Αν και το Πάσχα είναι, είναι γιορτή ας πούμε των χωριών, δηλαδή γιορτάζουν τα χωριά. Πού είναι εκείνες οι ωραίες μέρες, θυμάσαι. Φίλε, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση. Ήρθα Σαββάτο βράδυ με κτέλ. Με το κτέλ. Ξεκινά από Μανασίριο, 12.30 ώρα να πάω σπίτι. Πού? Από Μπότσαρη, ναι, προς Μπότσαρη. Από Μανασίριο με αυτοκίνητο. Ήρθε η μαμά, ναι. Μπα, με φόρτωσε, με πήγε. Φίλε, λεωφόρο Νίκης, ναι. Πηγαίναμε κανονικά. Σαββάτο βράδυ, 12.30 ώρα. Ακούω αυτό. Δεν υπήρχε, άντε να υπήρχε 4-5 αυτοκίνητα. Το Μαρκής. Εγνατία, καλά, εκεί διπλοπαργαρισμένα όλα. Εκεί τον Μπελβέντερ. Εγνατία, μια χαρά τσουλούσε. 4-5 αυτοκίνητα κάθε φανάρι. Λέω, τι είναι αυτό το Σαββατόβραδο, ρε φίλε, τόσο κόσμο επιτρέπεται. Ναι. Πολύ νέκρα, ρε φίλε, τι γίνεται. Βλέπουν όλοι survivor σπίτι, δεν ξέρω τι κάνουν. Το 12.30 ώρα τι survivor θα βρουν. Δεν ξέρω εγώ τι κάνουν, ρε φίλε. Πολύ νέκρα, πολύ νέκρα. Νέκρα. Το αυτοκίνητο βενζίνη θέλει. Και η βενζίνα θέλει λεφτά. Και το ποτό λεφτά θέλει. Κάτω από το μήνα ήρθε. Πότε ήταν το Σάββατο, πόσο είχαμε, 27, 27. Μία ήταν, τελείωναν τα λεφτά. 27 του μηνό. Και είναι και 3-4 μήνε ο κόσμο απλήρωτο μέσα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τελείωσε η δουλειά. Πάντω στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για κουνάκο τον βγάλανε. Για να σου πλήρωσε. Βγήκε έξω. Βγήκε το βλαχοκιολάκι και είναι πολύ καλά. Βέβαια στον Γιάννο Σταυρό 5 μήνε απλήρωτη. Για κουνάκο τον βγάλανε. Δεν τον βγάλανε. Για χαρά του ξηγήθηκαν. Αυτό θα πει, ρε φίλε, είσαι σε μια χώρα η οποία φροντίζει για του πολίτε. Καπιταλισμό, έτσι γουστάρουμε να πούμε. Μα εννοείται, ρε φίλε. Αυτό δεν θέλαμε. Και ο Τσίπρας έβαλε μυαλό και έγινε δεξιός. Κυριαρχείο δυνατός, έτσι. Κυριαρχείο δυνατός. Και δεν πήγες δίπλα εκεί στο λιμάνι Σαββάτο βράδυ να δεις εκεί τις κιθάρες του κομμουνιστέ του Γκραν Γκραν Τρούγκαρα. 2.000 άτομα, πλαστικό καφέ και πήρα. Το περίπτερο. Αυτό. Πριν 20 χρόνια, 18 χρόνια, 15 χρόνια, 25 χρόνια. 50. Για θυμίσου τα ρεπορτάζ στο Πάσχα. Κι όμως και αυτή η έξοδος δεν ήταν ανέμακτη. Κι όμως ναι. 250 νεκροί. 1000 ανάπηροι. 3000 τραυματίες. 5000 ορφανά. Έπαιρνε το αμάξιο καράβλακο. Ναι, σαν η Hyundai Accent. Πλατυπώδησε εκεί πέρα να πούμε με διακοποδάνεια και τι έπαιρνε. Αμάξια 140 άλογα, 120 άλογα, 900 κιλά τα αμάξι. Ήταν στο whisky στο αυτό. Βέβαια. Αουού, Πασόκ εδώ οργανωμένο, Νέα Δημοκρατία καλά. Ζήτω το σκανδαλίδι στα διόδια ανοιχτά. Τα διόδια ανοιχτά. Άιντε. 170-180. Συγγνώμη, να σου πω το άλλο. Πού να τρέξει τώρα με 170. Το ότι γινόντουσαν αυτά, φταίει ότι είχαμε λεφτά ή ότι δεν υπήρχαν δρόμοι και σωστό έλεγχο. Γιατί άμα υπήρχε. Ούτε τώρα έχει δρόμοι, ρε φίλε. Ναι, άλλο σου λέω. Ήδη δρόμοι είναι ρε. Ήδη δρόμοι. Και καλύτερα αυτό και δεν υπήρχε. Αν υπήρχε έλεγχο και δρόμου. Δεν θα γινόντουσαν τόσο πολλά. Είναι τώρα έχει έλεγχο, ε. Όχι, δεν σου λέω ότι τώρα σου λέω, άμα υπήρχε τότε. Εδώ έτρεχε ο άλλος τότε που είχε. Εδώ δύσκολο είναι το γέμισμα του στροφομέτρου, θέλει λεφτά τώρα. Το σκέφτεσαι. Έτσι. Έπαιρνε άλλο αμάξι με 67 άλογα, το μετέτρεπε με τσίπ. Τι τσίπ, είδα βέβαια και μπάζε. Μετατροπέα, τι δουλειά κάνει, μετατροπέα αυτοκινήτων. Μετατροπέα. Πρώτο γαμπρό. Μετατροπέα αυτοκινήτων. Έπιανε 80 άλογα τη μηχανή, την έκανε κατ' ονίκου. Και μπιστόνια να κάνει και τέτοιο όλο. Όλε οι διαφημίσει την πίστα του Σερόντι, θυμάμαι εγώ. Πρώτη Δευτέρα με 0% 8,2 δευτερόλεπτα. Πήγαινε ο άλλο εκεί 7,9 σέφαγα. Μα μετατροπέα παντό τύπου τσακμάκα να πούμε.
Τέτοια ονόματα παίζανε παλιά. Όταν ερχόμουν από να κατηβαίνω εγώ την κατηφόρα τη καρδία. Τι να κατηβαίνω. Κοπανάω τον νεκρό να πούμε. Άιτε Γιούρια. Μέχρι τον κόσμο στάζει εκεί πέρα. Μέχρι τον κόσμο. Φτάνω μέχρι ποιο. Παραπάνω. Πάνω από τον κόσμο. Α, του πατάς κιόλας για την καρδιά χαμηλά, να έχει χιλιόμετρα. Πατάω λίγο χαμηλά, πατάω την εκεί. Εκεί στη δεξιά στροφή πώς την βγάζεις με 140 για να τσουλήσεις στα νεκρά. Αριστερή στροφή. Αριστερή και μετά δεξιά. Μόλις πιάσω τη δεξιά. Α, εκεί τα αφήνεις το νεκρόνις. Το πατάω λίγο. Ναι. Δεν αλλάζω ταχύτητα νεκρά. Όχι. Μόλις πάρω τη στροφή, οπ, εκεί την πετάω την νεκρά. Πας με 140 και νεκρά. Στην ευθεία, όχι. Στην δεξιά κάτω. Όταν δεξιά είναι το πιο επικίνδυνο που υπάρχει. Ναι, ναι, δεν πάει με νεκρά. 140 και νεκρά είναι το πιο επικίνδυνο. Εκεί θα τα αγόρασε το χωράφια με τον κόρτο. Πάει οικονομικά, εγώ ξέρω. Το μοχετιάζει μια και τον γκάζει, τραβάει και τα νεκρά. Άιντε μέχρι τον κόσμο σχεδόν. Κλείτωσε 20 λεπτά και κάτι έγινε εδώ. Ήγου. Ο άνθρωπο, ο τσιγκουραρά. Είναι τσιγκουραρά. Και στο τιμόνι φαίνεται. Γιάννη, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι θέλουμε σε ένα φίλο μα. Δεν θα πούμε όνομα. Απλά είναι. Δάσκαλος του box. Τι έκανες πάλι ρε σκαμάδι. Κάτσε λίγο να σου πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, εμένα ο πατέρας μου είχε μια BMW 1602. Οικονόμος άνθρωπος. Εκεί στο πλαγιάρι μόλις κατέβαινε, την έσβηνε. Έχει το διακόπτη τότε. Έσβηνε κανονικά. Την έσβηνε κανονικά. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Κανονικότατα. Ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει στον πλανήτη, γίνεται. Σκάρε, φίλε. Δεν είχε υδραυλικά τότε εκείνη η Μπεμβέρη, ούτε τα φρένα, ούτε τα τιμόνια. Μηχανικά ήταν όλα. Τι υδραυλικά έχει, ρε. Ούτε τιμόνι υδραυλικό δεν είχε. Το Μπεμβέ του σήμα ακόμα πεταλούδα ήταν, το θυμάσαι, δεν ήταν στρόγγυλο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες γυφτιές που έχετε κάνει στη ζωή σας, γυφτιές. Γυφτιές, κάτσε να σου πω τώρα. Ξεκινάμε το Σέβαρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τρανταχτή, θα σκεφτώ στη συνέχεια σίγουρα. Έχω μείνει από αλάτι στο σπίτι και έχω πάει σε παγό. Έχω πάει πίσω από την αλατιέρα και έχω πάει αλάτι στο σπίτι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Χοντρό. Ναι, είναι πολύ χοντρό. Κι αν ζεις στο κολονάκι στα ταμπούρια, όταν έχεις μες στη τσέπη σου καβούρια, αδερφάκι μου να βρεις κάποια αιτία και να πας να την αράξεις στη σκοτία. Είναι κρίμα επομένως, να είσαι ένας παγκοραμένος, ο λεφτάς είναι πατήρης, όταν είναι κακομύρης. Είναι κρίμα επομένως, να είσαι ένας παγκοραμένος. Εγώ την αμαρτία μου τη λέω. Είμαι γύφτος, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αλλά εντάξει, επειδή μάχομαι ας πούμε καθημερινά, το υπολογίζω πολύ. Ναι. Το υπολογίζω. Δηλαδή, όλοι μαχόμαστε. Το υπολογίζω ρε παιδί μου. Το κλαίω, πώς. Όλοι έχουμε κάνει συγκουνιένους, αλλά εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια τρανταχτή τώρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή θα τη θυμόμουν αν ήταν κάποια τρανταχτή. Πέταξε καρούμπαλο το λάστιχο του Κόρδοβα. Ναι. Πρέπει να αλλάχτεί το λάστιχο. Πρέπει. Μεταχειρισμένο του. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο γυφτιά, μην νομίζει. Γυφτιά είναι. Δεν είναι αυτό γυφτιά. Γυφτιά, άμα είναι. Γιατί άμα βρει ενό χρονού ή έξι μηνών, α πούμε, πάλι μεταχειρισμένο είναι καλό. Ξέρει εσύ τώρα πώ το ξέρει. Πώ ξέρει. Και πόση ώρα γίνει. Μάγκρε. Για χαρά ξέρει να πάρει το λάστιχο να διαβάσει. Έχει ταυτότητα πάνω το λάστιχο. Άρισρε. Άρης ρε σκυλιά. Ας πούμε εγώ κάνω και άλλα αυτά. Δηλαδή τι. Χαλάει ας πούμε το φερμουάρ από τον μπουφάν. Θα με φτιάξει τη θέση από τον Κόρντομπα. Όλος φινουμένος μπροστά στον Μπαμπρίση. Χαλάει το αυτό. Το μαντολίνο τι. Αυτό εδώ. Φερμάρ. Ο οδηγός που λέει. Ναι. Χαλάει ας πούμε Γενάρη. Ναι. Απρίλη θα το πάω στην Μοδίστρα. Θα έχει το χρόνο του να μου. Ναι. Δεν θέλω να το κάνω μαζί. Τι περιμένεις να οριμάσει. Όχι ρε παιδί μου, το λέω μπορώ να το κάνω και σε τρεις μήνες. Με το μεταξύ ζακέτα έχει 10 ευρώ και του φρουμάρ 3. Δεν παίρνει μια άλλη ζακέτα. Είναι προπάσιμο, δεν σου πληρώνει 15. Έτσι πάει. Καλά είναι. Καλά είναι. Κάνα έφραγμα μας. Σταμάτα ρε με το έφραγμα. Να πληρώσουμε τον γιατρό. Εδώ πήγες πήρες τα παπούτσια από το κάδο ρε φίλε. Γυφτιά, μα γυφτιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γυφτιά. Έχει κάτι τρίπια παπούτσια. Έχει κάτι τρίπια παπούτσια που λες τα πιάνει η Ιφηγένεια και τα σουτάρει μια στο κάδο. Τα πάντα μαζί. Όχι, δεν τα σουτάρει. Έχω σκουπίδια. Ναι, στη σακούλα. Τα πετάξει τα σημεία. Λέω, θα ζυγώσω τα παπούτσια τώρα. Τα λυπήθηκα. Πήγε, άνοιξε του νταμπολοχυρπανέ στα σκουπίδια να δει τι έχει μέσα, ρε. Και βρήκε τα παπούτσια. Πόσο ετών ήταν. Τέσσερα. Τι τέσσερα. Πίσω με μένα ήταν. Τα τέσσερα του χρόνου ετών παπούτσια. Άμα τα έχω φάει το μεδούλι, ναι. Τα έφαγα στο τζόκι το μεδούλι. Ναι, μπορεί και 14 να τα σειρά μου τα παπούτσια. Ναι, αλλά τώρα αυτά καινούργια αυτά που θα πάνε πλυντήριο.
σε πληροφορώ ότι δύο μέρες. Αυτό είναι το ρεκόρ παπούτσι που έφαγε την κέτσαπ στον αγροτικό αστέρα, φίλε. Ναι, ναι. Από το λουκάνικο. 6,5 μέτρα λουκάνικο, 10 εκατοστά ψωμάκι. Τα μουστάκια λίγη δεν είχαν πιάσει. Τι ωραία να βγει. Στην γερμανική καντίνα δεν είχε. Ο καντινιέρη κέρασε και πέψει, το θυμάσαι έτσι. Λάχανο μέσα στο λουκάνικο. 8 καντίνε στον αγροτικό αστέρα. Πε μου αν υπάρχει καμία στο Καριλάου ή αν καμία στο Καφτατζόγλιο. Καντίνα. Στο Χαριλάου έχει πολύ πράγμα. Έχει σπόρια, έχει καθισματάκια, έχει καντίνε. Έχει πολύ πράγμα. Ένα ευρώ, 8 σπόρια πουλάει. Σταμάτα εκεί. Άμα θέλει, άμα θέλει, πάρα. Μα θέλει να πάρει. Ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε, αυτό δεν έλεγε. Τον κορόιδεψε ένα πάνω στον εύωσμο, τον πούλησε δυο σακουλάκια σπόρια με 2 ευρώ. Ήταν μέσα μισά, κούφια, αέρα τον είχε πουλήσει. Και ακόμα το θυμάται τώρα. Άμα θε σπόρια για το γήπεδο, πα σε μια κάβα πιο πριν. Βέβαια. Παίρνει με 1 ευρώ 5 κιλά, να έχει και μπαίνει. Άμα πα να πάρει 1 ευρώ απ' έξω, είσαι θύμα, ρε φίλε. Πετούν νερό οι γιοταχίδες ανέτεια στις πιτσιλίδρες και δεν βλέπουν ότι πίσω ακολουθούν μηχανάκια. Σωστά τα γάρια, φίλε Κωστή. Τα γάρια. Δεν τα ρυθμίζουμε λίγο μια βελονίτσα κι αυτή. Αυτά. Όταν κάνεις σέρβις στο αμάξι, πηγαίνεις εκεί στον καραζιέρι. Τα μπέκ να τα δει. Τα δει και πώς... Μόνο σου το κάνεις, μια βελόνα αυτό, ρε φίλε. Ρε παιδί μου, ο ολοκαθαριστήρας είναι σαν τον ουρητήρα. Ναι. Ο καραζιέρι είναι πως ο ουρολόγος. Άμα χύνει, ας πούμε, το νερό και πάει. Πάνω από τον ουρανό φεύγει. Ναι. Και πάει στον πίσω. Αυτό πάλι με το νερό. Πα στην τουαλέτα, ρε φίλε. Σε εστιατόριο. Για πες τώρα, τι θες να πεις. Πα στην τουαλέτα. Σε καθαρό εστιατόριο. Ναι, ναι. Και παρακατουρίζεις. Η κολυμπίδρα πόσο είναι, ας πόσο είναι, α πούμε. Πόσα σάντιμετρα είναι. Ο κύκλο δεν είναι μια μπασκέτα. 15-20 εκατοστά. Πόσο είναι μια μπασκέτα, δεν θα είναι. 30 εκατοστά. Πώ κάτω αν είναι έξω, μπορεί να μου πει. Προφανώ έχουν μικρό. Δεν ξέρω προφανώ. Προφανώ θέλουν ουρολόγο και δεν πάει. Θέλουν ζυγοστάθμιση. Πλάκα κάνει. Άλλο ζυγοστάθμιση. Γιατί δεν την κάνει. Τώρα τι θυμήθηκα, ρε φίλε. Θυμήθηκα μια κοπέλα που είχε ανοίξει το καπό από τα μάξι, ναι. Και πάει να βάλει να συμπληρώσει παραφλούσο τέτοιο και το βάζει εκεί που είναι για να πιτσιλάει για το ζάμι και πάει να πιτσιλάει και πώς μπερδεύτηκε εκεί σαπουνάδες νερά παραφλού μέσα όλα τις έβγαλε ένα νερό δεν έβλεπε τίποτα. Εντάξει λογικό είναι. Παντού σαπουνάδες ρε φίλε εντάξει. Τι λέει ρε κάτω η Αθήνα. Να σου πω κάτι. Συντηρητική πόλη. Συγκριτικά με εδώ. Συντηρητική πόλη. Ναι, αλλά συγκριτικά με εδώ κυκλοφορούν πιο πολύ ρε φίλε. Εδώ όλα σκυμμένα κεφάλια. Συντηρητικούρε είστε ρε. Ρε φίλε, βγαίνει ο κόσμος, κυκλοφορεί. Δεν είναι όπως εδώ. Συντηρητικούρα με λεφτά είναι και κάτω, Κώστα. Πολύ μόνο εδώ κάναμε μακεδομονομαχηλίκι. Εγώ πάντως στη δουλειά που κάνω είναι συντηρητική. Τι κάνεις, σκάφς. Σκάφς. Ρε φίλε, να σου πω το έτσι απλό. Συντηρητική δεν είστε εκεί κάτω. Ρε φίλε, συντηρητική ή όχι, εγώ με αυτού που είναι συντηρητικοί. Εγώ νιώθω ότι μιλάω με ανθρώπου συντηρητικού. Ρε Κώστα, επειδή είναι 5 φορές ήσαμε εδώ ο πληθυσμός, γι' αυτό νομίζω. Άκου να σου πω. Λέγανε κάποτε η Θεσσαλονίκη ναι. Είναι μια πόλη η οποία έχει ένα συντηρητισμό, ναι. Δεξιοχριστιανού πολύ κτλ. Βλέπω ότι στη δουλειά τη δικιά μου τουλάχιστον έχουν συντηρητισμό. Άκου να σου πω. Ναι. Αθήνα δεν είναι συντηρητικός ο κόσμος. Απλά επειδή είναι όλα τα συμφέροντα εκεί πέρα, φωνές αντιδική σου δεν πρόκειται να δοκιμήσουν. Άλλο ο κόσμος, ο ακροατής, ο τηλεθεατής που θέλει να ακούσει. Και άλλο το ότι εσένα δεν πρόκειται να σου αφήσουν ποτέ να πάρει εκπομπή κάτω. Μην τα συγχαίρει και τα δύο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συντηρητική. Αφού ρε φίλε, η μαρμίτα σε παίρνουν από Αθήνα, από εδώ, από εκεί, από τριγύρω. Τι είναι συντηρητική, είναι όλοι αυτοί. Ποιο συντηρητική από εμά. Έτσι νομίζω. Ρε ξεκόλα το μυαλό σου. Επειδή δεν σε αφήνουν κάτω να πάρει εκπομπή, δεν σημαίνει ότι. Όχι συντηρητική είναι. Τώρα του λέει έτσι, γιατί άμα πήγαινε κάτω εκπομπή, κάθε 5 λεπτά δεν είχαμε μη από πάνω. Αν και σκόλικε είστε παρέα. Για να κάτσω να ακούσω 10 ώρες εκπομπές. Για βαλκανική χώρα έχουμε super lux δρόμους. Λέει ο Μπαλαντέρ. Ποια είναι η μεγαλύτερη γυφτιά που έχει κάνει ο Μπαλαντέρ. Ο Μπαλαντέρ, τον ξέρεις τον Μπαλαντέρ. Μεγάλος γύφτος πρέπει να είναι. Σοβαρά. Μεγάλος. Γιατί να τον ξέρεις τον άνθρωπο. Ο μεγαλύτερος γύφτος του Μετρόπολης, ποιος λες να είναι. Γρηγόρης Κόκκινος. Εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύεις. Δεν το πιστεύω, όχι. Ε? Όχι. Δεν πιστεύω. Είναι, ο Γρηγόρης είναι bon vivère για μένα. Δεν είναι. Χόντρ Μπιβέρ. Bon vivère είναι, φίλε. Δηλαδή θα κάτσει να πιει ήσυχα το κρασάκι, το καλό, τη μαλαγουσιά. Ε? Θα ανάψει και το παρτάγκα. Ναι, αλλά θα είναι τζάμπα, αλλά θα δεν τα έχει πληρώσει. Ας είναι, ρε φίλε, αλλά ξέρει να απολαύσει. Το κολλάτε, ρε. Τι το κολλήσω. Η ομαδούλα σας τι λέει. Ξεκινήσω από μένα. Όπου θες ξεκινά, εγώ συμπληρώνω, αν θες ξεκινάω και εγώ, δεν έχω θέμα. Παρακαλώ για να κερδίσει ο Ηρακλής την Κυριακή. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, μιας που ήρθα και μου δίνετε και την ευκαιρία να μιλήσουμε. Πάρε το βήμα όπως λένε στην Αθήνα. Έχω με δύο ταξίδια. Μ' αρέσει. Το σεξ αρέσει. Μ' αρέσει. Θα επιδείξω. Και ο Γιάννης έχει κάποια σήμερα, παιδιά. Σωστό. Και μου δίνετε και 2-3 φορές το βήμα το χρόνο να μιλήσω. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω το έργο από την αρχή.
Πρώτα απ' όλα για τον Κουκ, ξέρουμε τι έγινε. Έγινε καλύτερα αυτά. Τι εντάξει, έγινε. Ο Κουκ. Ο Κουκ εγχειρίστηκε, ναι. Κομπλέ, ναι. Έβγαλε πράγμα πολύ κομπλέ. Φουλ κομπλέ είναι τώρα. Εντάξει, άμα είναι φουλ κομπλέ, σιδερένιο. Ναι. Τώρα μην πει και εσύ άλλο, ευχέ άλλο, δώσει χρήματα. Έγινε εγχείρηση, γι' αυτό το λέω τώρα, δεν το είπα πριν. Εντάξει. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στην ομάδα. Θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Δεν ξέρω άμα θέλει ο Σέφας να πει. Εγώ για μπάσκετ δεν το πολύ κατέχω το αντικείμενο. Με τον Ομορφοκούνελο λέμε για τον μπάσκετ εδώ. Ναι. Ούτε εγώ. Όχι, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Κατάσχεση περιουσίας συμπεριλαμβανομένου και του Άρη. Ναι. Έχει κάνει το δικαστήριο από το Λετωνό. Ναι, και το Σαββίδι πριν από 6 μήνες. Δεν το φάγανε από κάτι λεφτά, από κάτι Ρωσίες, κάτι τέτοια, από κάτι συνεργάτες. Δεν το κάνανε συντηρητική κατάσχεση το Σαββίδι. Ναι, άλλο θέλω να σου πω ότι σε επιχειρήσεις όλα γίνονται. Το θέμα είναι άμα. Δεν ακούστηκε τίποτα κατηγορία. Εντάξει, ρε φίλε. Το θέμα είναι άμα. Σαββίδι ότι ήταν, ξέρω εγώ τίποτα. Το θέμα είναι άμα θα επηρεαστεί η ομάδα. Το θέμα είναι άμα θα επηρεαστεί η ομάδα. Μπορεί ο μεγαλομέτοχος να εξηγείται ένα κονομάκι και να μου κάνει μια καλή ομάδα. Τι με νοιάζει εμένα και να είναι συνεπείς υποχρεώσεις. Τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει αριστερά. Σωστά. Αν υπάρχει το μαρούλι και ρε, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Πάμε τώρα στο παρασύμφωνο και το ποδόσφαιρο. Φίλε, αυτό που ανησυχεί είναι. Πες ότι δεν ανεβαίνουμε φέτος, πες ότι ανεβαίνουμε όπως θες. Όχι, το πες μην ανεβαίνουμε, καταδικαστέο είναι. Άλλο θέλω να σου πω. Τελειώσαμε. Θα πάμε μετά σε αυτό. Πάμε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Φάγαμε το χασούκι, πήγαμε στα δικαστήρια να πέσει η ομάδα, να ξεχρεώσουμε με τον Στεφανίδη εκεί ιστορίες. Έρχεται ο Πέρι με τον Γαλανό, αλλά να βάλουν να στήσουν μια κατάσταση ωραία, να ανέβουμε. Ο Πέρι με τον Γαλανό. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει, ρε φίλε, είναι ότι βαρέσαμε τα 30 φεύγα χαρτιά χρέση στο κεφάλι, η κανόνη. Μυαλό δεν βάλαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, μετά την εποχή Ρόμπι Γουίλιαμς, πλάκωσαν πίσω οι Σέρβοι. Σωστά. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Καλά λέει, Ρόμπι Γουίλιαμς, καλά λέει. Ήρθε ο άλλος. Μπα Τζέιμς Ντίνο. Ο Λόραντ είναι αυτός. Νέος. Ήρθε. Γιάννη Μεκαλαϊτζίδη, νέος. Ναι, ήρθε ο άλλος. Στέφανος είσαι, ρε. Ναι, ρε. Εφημερίδες. Κώστας είσαι. 32 χαρτιά χρέη. Ναι. Ηλίας είσαι. 32 χαρτιά χρέη ο Ηλίας. Ναι. Και με Τάσο, Ντίμηδες, ιστορίες, κόλπα αυτά. Ναι. Ξανά πίσω, εφημερίδα, εβδομαδία. Λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Βλέπω πάλι. Πολλούς Σέρβους έχει η ομάδα. Λέω τι γίνεται τώρα. Ναι. Βλέπω εκεί πάλι κάτι Βεργιώτες, μάνατζερ, κάτι Σεούδιδες που τελειώνουν τα ονόματα. Ούδιδες. Ναι, ναι. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή τώρα αυτό τι σημαίνει, πατάξαμε το παρελθόν. Για να καταλάβω δηλαδή τι έχει παιχτεί εκεί μέσα. Διώχνει η ΑΕΚ κάτι παίχτες, τσουπ πάνε στον Άρη. Ναι. Θυμάσαι τώρα που ήταν ο Πλατέλας. Που έμεινε ελεύθερος, που τον παίζανε κάτι κυτρινό μαύρα σάιτ. Ναι, 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 ναι. Αλλά τελικά πήγε ατρόμητο. Ναι. Ξανά, δηλαδή, άμα δεν τον ήθελε ατρόμητος, πού να τον πάμε στον Άρη. Ναι. Έπαιρνε ο Γιάννης κάπου από κάπου τηλεφωνάκι. Έλα και εσύ από εδώ. Έχω 2-3 παιχτάκια να τα σύλλω πάνω για να μην μείνουν χωρίς δουλειά, ξέρω εγώ να πούμε. Ξέρω εγώ να πούμε, ναι. Για φέρτα από εδώ. Και λέω ρε φίλε, κάναμε 32 χαρτιά χρέη. Έχουμε πέσει μέχρι τώρα 2 φορές. Μία με τα δελτία, μία τότε με το Φορτούζι. Ναι. Ξαναπέσαμε τρίτη το γερό το χασούκι. Και μυαλό δεν βάλαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, τι πράγμα, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα πέφτουμε, θα ανεβαίνουμε, θα έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι να μας χρεώνουν, θα ξαναφεύγουν, θα ξανάρχονται. Στην ουσία, τώρα ξέρεις, εγώ τι κατάλαβα. Από όλη τη φάση την πλήρωσε ο Λάμπρος. Την πλήρωσε ο άλλος με τα. Πώς το λένε, που ο πατέρας σου είχε τα τροχόσπιτα και τα τέτοια. Που τα χάσε όλα. Γαλανομάτης. Ναι. Και άλλοι, ναι. Άλλοι 2-3 την πληρώσανε. Όλοι οι άλλοι στο απειρόβλητο και ξαναγύρισαν πίσω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έλα. Δηλαδή, λες, επιστρέψανε το παρελθόν στον Άρη πάλι πίσω. Δεν σου λέω για όλους. Δηλαδή, στο παδικό έχουν κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση, το τηρήσανε. Εγώ το είδα εγώ. Τι ναι. Το κάνανε. Στο παδικό τους βγάζω το καπέλο, τρέχανε. Σου βγάζω το καπέλο. Ναι. Δηλαδή, τρέχανε στα χωριά, Καβάλες, Νέο στο Χρυσούπολη, Κοκκινόχωμα, ιστορίες. Μόνοι τους, απαράλλαχτοι, το παρελθόν το σουτάρανε. Αυτή κομπλέ μια χαρά. Διοικητικά όμως, ρε φίλε, και στον ερασιτέχνη. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα είναι. Έλα μου, εντάξει, ο Ψηφίδης είναι εκεί. Ρε φίλε, ναι, είναι ο άλλος με τα γυαλάκια από το πανόραμα, με το βλέμμα, το πράο σαν του Κωστένογλου, κάθε πρωί στην εκκλησία. Το πράο, δεν είναι πράο, απλανές. Απλανές, ναι, ναι. Είναι αυτός ο ερασιτέχνης με τα γυαλάκια που επί Ρόμπι Γουίλιαμς ήταν πρόεδρος, τώρα είναι κάτι διοικητικό έλεγχος, κάτι τέτοια. Όλοι αυτοί, ρε φίλε, ερασιτέχνης και διοικητικό προσωπικό ήταν και πριν πέσουμε. Οι ίδιοι που ήταν πριν, οι ίδιοι είναι τώρα. Δεν σου λέω για αγρόγιους και τέτοια. Αυτή είναι δικηγόρη, αλλού Παπαβαγγέλη. Άκου γυφτιά. Εγώ σου λέω για τη διοίκηση. Στο παλιό Μπουντρούμ, απέναντι από το IKEA, είχα στη τσάντα της φίλης μου ένα μπουκάλι ουίσκι και ξηρούς καρπούς με δύο ουίσκι τη βγάλαμε όσο πρωί. Μεγάλη γυφτιά. Εντάξει, ρε, το έχουν κάνει πολλοί, δεν είναι γυφτιά. Έλα, αυτά όλα τα κάνανε. Μια μπύρα στο μπαγκάκι και μέχρι το πρωί. Ρεσιτάλι Δέσποτο Πάσχα, την είδα σήμερα. Όπου και εγώ την είδα με ένα κομμένο μπατζάκι την είδα. Πέρα το αμπλικό και τώρα μέχρι το γόνατο. Πέθαμε τρελάκι. Δες πω τι λέω, έχει κανένα δανεικό να με δώσει. Βρε δεν πα στο διάλογο. Έξω του να ήθελα να πει κιόλα.
Ζήτησε από τη ζητιά να δανεικά. Ναι. Αυτό που λέμε έχει στη γυφτιά που παρατηρώ. Τα τελευταία χρόνια πας στο αλέτα σε εστιατόριο, καφετέρια, καφενείο, κολόμπαρο και έχουν στραγγαλισμένη τη βάνα του νερού και ίσα ίσα που κατουράει και δεν μπορείς να πλύνεις τα χέρια για να κάνουν οικονομία στο νερό. Σωστά. Ο Ραγκάτσης παίζει να ζητάει ρέστα από φιλοδόρημα. Αργιανός επανατολικά. Όχι, ήρθε ο παδός του Ρούλη. Φέρτε και τον Αντωνιάδη να κάνετε μια ωραία ατμόσφαιρα. Φέρτε και τον Βλάχο να έχουμε μια πλήρη κάλυψη από τις κατώτερες κατηγορίες. Μα χα, λέει ο 339. Το 339. Σου πω για τον Αντωνιάδη, ξέρεις, μ' αρέσει, φίλε. Βγαίνω και τον κολλάω. Του λέω, ξέρω εγώ, ότι άμα καθίσει σε ένα βουνό από αλεύρι, ναι, θα σηκωθεί και να γίνει. Και μου αρέσει που βγαίνει και απαντάει. Εσύ, Αριανού, ναι, από Αθήνα. Ρούλι, πόσο μου αρέσει, ρε φίλε. Βγαίνει τον κολλάω, τσιμπάει και παίρνει τηλέφωνο μετά και ξαναλέει, ρε φίλε. Πόσο δεν υπάρχει ο άνθρωπος πουθενά. Δεν υπάρχει. Τατιάνα, FM εκεί, Τατιάνα. Να το κλείσουμε λίγο για την ομάδα. Κλείστο, ναι. Για να πάμε και στη μεγάλη τερμπάρα. Θα σε πω και την τερμπάρα. Λοιπόν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, ρε φίλε, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρο του παρελθόν ξαναγύρισε. Διοικητικό, μανατζερικό, τα πάντα όλα. Δεν ξαναγύρισε, δεν φύγει ποτέ. Πέσω και έτσι. Πέσω και έτσι. Μετά, δεύτερον, αγωνιστικά η ομάδα συγκριτικά με τον Αναστόπουλο, εμένα τι μου δείχνει. Ότι ο Αναστόπουλος είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος που είχε βάλει νερό στο κρασί του. Είχε προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, είπε πολλά ναι που δεν έπρεπε να τα πει. Στον πρόεδρο. Στον πρόεδρο, ναι. Ναι. Ο Κωστένογλου μπορεί με τις πράξεις του, μπορεί να του το είπα να το χειριστέζει το θέμα, δεν γνωρίζω. Φαίνεται ότι δεν λέει τόσα πολλά ναι. Ναι. Αυτό. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό τρίκ να του το είπα να το κάνει. Μπορεί να του το πει όντως. Δεν ξέρω εγώ. Αυτοί που το κάνουν ξέρουν. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη μεταβίβαση, παύλα μετάβαση από Πειραιά προς Φιλαδέλφια, παύλα Τούμπα. Γι' αυτό γίνεται και το επικοινωνιακό πλαίσιο αυτό. Ναι. Θα το δείξει αυτοψία. Τώρα, όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι για να ανέβουμε, καλός ή κακός, εγώ δεν το θέλω. Γιατί όσες φορές έχω πάει είτε με Τούμπα είτε με Φιλαδέλφια, φάγαμε το κεφάλι μας. Ναι. Καλός ή κακός. Θες τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω. Το θέμα είναι ότι για να ανέβεις πρέπει να πας είτε Τούμπα είτε Φιλαδέλφια. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα. Ναι, τώρα. Αλλάξαν τα κόζα. Δεν αλλάξανε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πήγε Φιλαδέλφια. Ναι. Εγώ, καλά, ήταν ανέκαθεν γιατί και επιχειρηματικά συμφέροντα και τα λοιπά. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, άμα καταφέρει να ανεβάσει την ομάδα όπως είναι τώρα, είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά και να ανέβουμε με όλο το καπί που έχουν μαζέψει, θέλεις πάλι καινούργιους παίχτες. Το καπί, ε. Και ναι, φτάνουμε εκεί. Με έχεις συμπληρώσει, τα έχεις πει όλα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Χρειαζόμαστε έναν επενδυτή, τίποτε άλλο. Έναν να έρθει με φράγκα. Έναν και να ξέρει τι του γίνεται. Δεν θέλουμε να χώσει να λέει πολλά λεφτά, να χώσει τα απλά λεφτά. Να σου κάτι. Γιατί δεν κάνετε τη λέσκη πάλι. Άσε μας ρε Κώστα με τη λέσκη τώρα. Γιατί δεν μπορώ να ακούω μοντέλα Μπαρτσελόνα να πούμε. Άιτε τώρα. Χάσετε την ευκαιρία σας. Άσε τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω χαζομάρες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει έναν άνθρωπο να είναι συνεπής οικονομικά. Δεν θέλουμε να φέρει Αμορόζο και Τρέχα Γυρευόπουλους. Να είναι συνεπής οικονομικά, να σε φτάσει σε επίπεδο Ατρόμητο Ξάνθη διοικητικά. Και άμα, έχει τη δυνατότητα, δηλαδή. Και άμα έχει τη δυνατότητα να κάνει και το παραπάνω βήμα. Είναι τον Άρη που κατάτησε. Να βγαίνει ο Αργιανός και να λέει πρέπει να γίνουμε σαν τη Ξάνθη. Διοικητικά. Ναι. Όχι σαν ιστορία. Σαν ιστορία εννοείται ότι είμαστε μεγαλύτερο μέγεθος σαν τη Ξάνθη. Αλλά κακός ή καλός ή κακός, ρε φίλε, βλέπεις ότι η Ξάνθη, Ατρόμητος και κάποια υγιή σωματεία που υπάρχουν στη Σούπερ Λιγκ. Ότι είναι πιο υγιής από εμάς. Θέλει ο Άρης. Ένα δικτάτορα. Αυτό εννοείται, ρε φίλε. Ναι, ένα πατακό, ένα μακαρέζο, έναν. Αλλά να χώνει φράγκα. Ναι. Όχι απλά να είναι δικτάτορα. Ναι, αλλά και να σου λέει βούβα, εσύ μη μιλά. Αυτό. Μη μιλά. Όποιο μιλάει τρώει ξύλο. Όχι κανονικά. Πατακιούτα. Όχι να σου λέει ο Βεργιώτη μάνατζερ. Έτσι, ρε. Έχω τον άλλο 32 χρόνο που ήταν στην Ατλέντικο Πάρτον. Ναι. Έχω τον άλλο που στην Ισπανία έχει ένα 200 Πάρτον. Ένα 200 γιατί έχω, θα πάρω κάτι σπόρια εξτρά εκεί. Ένα καφέ περίσσιο. Ή επειδή εγώ δεν έχω τα μέσα, έχω το γιο ενό που έχει καλέ σχέσει με κάποιον από την Αθήνα για να ρίξουμε κατηγορία και να τα χρέη και τα λοιπά, πάρτον. Αυτό δεν λάζει. Να έχει ένα παράγοντα που να είναι. Βράχο να είναι, να είναι εκεί να τα χώνει, αλλά όχι που τα περίσσια να χώνει. Να είναι με καλακά και. Είδατε Άκη Παναθηναϊκό εχθέ. Είδαμε. Ζηλέψατε κερκίδα, ζηλέψατε ομάδα. Ζηλέψατε. Κερκίδα δεν ζήλεψα. Γιατί την έχω κάνει ούκο λίγε φορέ την κερκίδα. Την είχε. Την είχα, και την έχω, γιατί δεν την έχω. Τώρα. Ναι. Πού την έχει. Τι που την έχω. Στο παλέ την έχει τώρα. Τώρα πού να την έχω, με ποιον. Να πάμε τη Λαμία να παίξω και με την Καλυθέα θα κάνω κερκίδα. Με την Ευσεβίου την έχει εκεί. Κάτσε ρε φίλε, το καλοκαίρι στο φιλικό με την Άκρη 10.000 κόσμο είχε. Τι να λέει, Ραπτόπουλο. Πήρατε χαμπάρι. Στο φιλικό. Πήρατε χαμπάρι. Ότι μπορεί ο Λετωνός εκεί να έχει μηδεσμεύσει την περιουσία να πούμε τη Ευσεβίου. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στον πασχετικό Άρη. Πάτε καμιά 8η-9η θέση, γίνεται σαν τη Μέντ να πούμε. Σαν το Πάουκ θα γίνω. Σαν το Πάουκ θα γίνεται. Γιατί. Γιατί ο Πάουκ πού είναι. Βασκητικά.
Α, δεν φοβάσαι δηλαδή. Όχι. Τι να φοβηθώ. Το πολύ πολύ να γίνει σαν το ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι να γίνω σαν το ΠΑΟΚ. Με 200.000 μπάτζετ παίζει μπάσκετ. Δεν μπορεί να. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν το φτάνει. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Για να καταλάβω. Ο Λάσκαρης πόσο καιρό είναι στον Άρη εδώ πέρα. Ξέρω εγώ. Δύο χρόνια είναι τρία. Δύο χρόνια. Στο μπάσκετ για να πρωταγωνιστήσει να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλει 5 με 10 χαρτιά. Εγώ σου λέω πόσο θέλει. Θέλει 5 με 10 χαρτιά. Οπότε ή τα βάζει και πρωταγωνιστεί. Ή μένουμε στη φάση που είμαστε τρίτο τέταρτη, απλά πράγματα. Πάει διάλειμμα. Πάει διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ποια είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα? Ποια αυτή τη στιγμή? Τώρα που μιλάμε σήμερα. Εγώ διακρίνω, φίλε, αντικειμενικά πιο φορμαρισμένη ο Παναθηναϊκός. Εσύ? Πανιόνιος. 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 Δεύτερος δεν είναι. Πανιόνιος. Δεύτερος δεν είναι. Ναι. Ε? Ναι. Με μπαλάρα. Ναι. Και κόντρα διαιτησίες. Τώρα παίζουν Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί θα γίνει το σκηνικό να πούμε. Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Την μεθεπόμενη Κυριακή. Ό,τι γίνεται για τον Πάγου γίνεται. Την επόμενη Κυριακή, Τετάρτη. Ό,τι γίνεται σου λέω για τον Πάγου γίνεται. Δηλαδή. Θα πάει να παίξει ένα δυνατό μάτσο Παναθηναϊκός και θα πάει ψόφιος μετά. Όχι, εδώ θα έρθει ούτως ή άλλως. Ρε θα έρθει, λέει, αλλά παίζει ένα δυνατό μάτς. Δεν το νοιάζει. Γιατί δεν το νοιάζει? Γιατί είτε δεύτερος, είτε τρίτος, είτε τέταρτος, δεν το νοιάζει. Το κύπελο το νοιάζει. Αυτός αυτή στην Τούμπα να πούμε κακομοίρης. Πώς θα παίξει στην Τούμπα όμως θα έρθει πριν? Χωρίς παίκτες, χωρίς Ζέκα, χωρίς Μπέρκ, χωρίς τίποτα. Α, δηλαδή υπονοείς ότι δεν θα έρθει να παίξει για ρομάτς. Ναι, ναι. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, Πανιώνης άμα βγει η Ευρώπη και παντελονιάζει 3-4 χαρτιά το χαλάει. Δεν ξέρω. Λες θα βγει? Από όσο γνωρίζει ο φορολογικά και τα λοιπά, δεν έχει κάποιο θέμα. Ακριβώς, μια χαρά βγαίνει. Οπότε να βγει να παντελονιάσει, να μπει στου ομίλου, να κάνει τις νίκες στις ομπαλίες σου, να πάρει και από εκεί. Τον Πάουκ το ζηλεύετε, ρε. Σε ποιο θέμα το ζηλεύει? Τι να το ζηλεύσω, ρε, τον Πάουκ. Τον Πάουκ, τι να το ζηλεύσει. Γιατί να το ζηλεύσω? Καταρχήν έχει έναν πάπα. Τι να το ζηλεύσω, ρε, που έχει ένα σωρό λεφτά και δεν έχει πάρει ένα τίτλο. Κάτσε τώρα. Πέντε χρόνια είναι εδώ άλλο. Και τι, μια χαρά. Ξυπνάνε οι παοξίδες το πρωί. Άκουσε. Ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Ναι, ναι, ούτε γκρίνια, τίποτα. Με παοξίδες καφέ όλη τη μέρα πίνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Και... όλοι οι φίλοι είναι. Αλλά αυτό το πράγμα εγώ δεν το ζηλεύω. Τι δεν ζηλεύεις? Δεν το ζηλεύω. Ωραία, να θα... κολυμπάω στα λεφτά και να μην μπορώ να φέρω να μας τραπά στην πόλη. Α, είναι και κύπελο. Φέτος δηλαδή, σου λέω, άμα δεν το πάρει, θα πω. Νησάφι πια. Με πέντε χαρτιά χορηγία. Τα χαρτιά χορηγία, βέβαια. Πέντε χαρτιά χορηγία, άμα δεν πάρει σύντολο, ναι, ρε φίλε. Έχει γίνει και δυνατό. Έχει απεκτήσει μπράτσα. Το σημειάκι σηκώνεται.
Σηκώνεται. Σου σημαίνει, σηκώνεται. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Ζηλεύεται. Στόπι, κάθε την παλιά. Οπ, στόπι σου λέει. Άκουσε πολύ κούγια αυτό. Εγώ κούγια. Εγώ του κούγια θέλω να του κράξω. Γιατί να το κράξει το κούγια. Τι, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, κύριε Κούγια. Τι κλαις δηλαδή για τα offside, γίνει ισχυρό. Με κάνει σαν τον πιτσιρικά που οδηγάει το πόντο του τσιτή τώρα και θέλει να βγάλει γκόμενα από την Κηφισιά. Άρα λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Και φυσικά είναι δυνατός. Άμα θες να κάνεις ένα κύριο. Δυνατός τα λεφτά είναι. Γιατί δεν είσαι ομάδα δυνατός. Πού είναι δυνατός η ομάδα. Τι έχει αποδείξει. Άκου να σου πω λίγο. Τώρα επειδή λες ότι το ζηλεύω και τον κάνω. Να έχω τον πιο δυνατό. Η Αργιανή όμως σ' ακούω. Θα σου πω. Αχ, να είχαμε κι εμείς ένα σαν το Σαββίδι. Αχ, άμα είχαμε ένα σαν το Σαββίδι, ναι. Έχει το πιο δυνατό παράγοντα στην ιστορία του. Ποιος ρε. Ο ΠΑΟΚ. Ήτανε πρώτος με 5 βαθμούς μπροστά και τον τρύπησε ο άλλος από κάτω. Τι να ζηλέψω ρε φίλε, με το πιο δυνατό παράγοντα στην ιστορία του. Άμα ήτανε μάγκας και είχε το γνώρισε αυτό. Απήρια. Ας προστάτευε την ομάδα όπως έπρεπε. Απήρια. Ας έβγαζε τα χόρτα, τα ραδίκια, τα τέτοια που δεν κάνουν να είναι μες στο χωράφι. Να τα ξερίζωνε. Δύο χρόνια μετά. Είχαν αφήσει σπόρια αυτά τα χόρτα. Αυτά. Είχαν αφήσει τον καζόν, δεν βγάζει καζόν από κάτω. Εντάξει. Προφανώς δεν είχε και ο ίδιος συμφέρον, γι' αυτό δεν τα άφησε μάλλον. Έμαθε. Ναι. Έμαθε. Έτσι, ναι, ναι. Όταν τα κάνουμε καλά είναι, μετά μας φταίνουν αυτοί που τα κάνουν. Όταν λέτε αυτά για τον ΠΑΟ και κοιτάτε το Πανουριά να πούμε και τον άλλο τον Φούρνο Βεργέτη. Μαγιά του. Αφού κατάφεραν να βγουν στις δύο πρώτες θέσεις με τον Άρη σε αυτήν την κατηγορία, τους βγάζω το καπέλο. Εμένα δεν μπορείτε να μ' ακούς να κλαίω. Όποιος έχει τα λεφτά κυβερνάει. Αλλά δεν ζηλεύεις κιόλας. Ποιο να ζηλέψω. Τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τον ΠΑΟΚ. Το μοναδική πόλη στη... Όχι. Σε όλη τη Μακεδονία. Να σου πω κάτι. Στην Άλβα Εθνική. Άμα με αυτόν τον παράγοντα στα 5 χρόνια είχε πάρει κανένα δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Θα έκλαιγα. Θα λύσαγα από τη ζωή. Θα έκλαιγα εκεί. Θα έκλαιγα. Άρα μου λες φέτος δεν θες να το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Και καλά, εννοείται. Ρε φίλε, τι είμαι ανώμαλο σήμερα, θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τι λες. Γιατί ξέρει κανένα για να σου πει θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ και το καλό τη πόλη, το καλό τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν κάποια άνθρωποι. Γιατί να μην υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν. Φιλομακεδονικοί άνθρωποι. Οι οποίοι... Όσοι ήθελα και πάω ξύδες να πάρω εγώ το τελικό από το Τράκι. Τράγκης. Το Τράκι ήθελα να πάρω το τελικό το Μαστραπά. Δεν ευχόταν και αυτή να πάρω εγώ το κύπελο από το, από το Τράκι. Δεν ξέρω, λένε αδιάφορο. Ειρήνη. Αδιάφορο ήταν. Έτσι. Όλοι πάω ξύδες στα καφενεία ήτανε. Βλέπανε. Γιατί βλέπανε. Δεν είχε κάτι καλύτερο να μην γίνει καμιά στραβή. Δεν είχε survival. Δεν είχε τάτια ρε κινητή. Δεν είχε μπο. Κατιάνα δεν είχε. Δεν είχε. Αλλά δεν ζηλεύετε τον ΠΑΟΚ. Δεν ζηλεύω, ρε Κώστα. Τι να ζηλεύω. Θα ρωτήσω εγώ σε 10 πολυκατοικίες 50 Αργιανούς θα πούνε δεν ζηλεύουν τον ΠΑΟΚ. Δεν ζηλεύουν που ξυπνάει ο ΠΑΟΚ το πρωί και είναι άνετος. Γιατί ρε εσύ, ρώτα τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλά. Αλλά τι είναι μπισκότα, τι αλλά τι. Τι. Μη. Τι είναι ευχαριστημένοι. Δεν έρχονται εδώ και κράζουνε και βγαίνουν στα ραδιόφωνα και λένε τόσα χρόνια, τόσα λεφτά είναι πεταμένα και πάλι μια χρονιά και πάλι πρωταθλητές Αυγούστου και πάλι τον Οκτώβριο θα πάρουμε και τη ζωή. Και πάλι ο Ιτάνς στα πήγε μάτς και τέτοια. Γίνεται κάθε χρόνο ρε Σικώστα τώρα. Τι είπε ο Ιτάνς. Πήγε να πει λέω για κάτι μάσα play-off και γεια σας. Αυτό δεν γίνεται να είσαι μεγαλύτερο παρά να σου πω κάτι αντικειμενικά. Όλοι ξέρουμε. Να σου πω κάτι όμως ρε Μάνες. Ναι. Οι παοξίδες έχουν και μια προοπτική. Πώς δηλαδή το 40. Οι Έλληνες κάναν πόλεμο μέσα στη φτώχεια ξυπόλητη. Κάνανε εμφύλιο, πλακώθηκαν μέσα στη φτώχεια ξυπόλητη και είπαν: έχουμε μια προοπτική για μια καλύτερη Ελλάδα. Ναι. Είχαν. Είδαν μια καλύτερη Ελλάδα, υποτίθεται. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τώρα σήμερα, άμα πει ένα Έλληνα, μπορεί να έχει προοπτική. Όχι. Οι Αργιανοί είναι σαν το σημερινό τον Έλληνα που δεν έχει προοπτική. Και ο Ρακλειδέας μέσα να βάλω εγώ. Ότι δεν έχει προοπτική. Ενώ ο Παοξής μπορεί να πει: ναι, ρε μάγκα, εγώ 5 χρόνια δεν είδα πρωτάδρα. Θα δω. Έχω όμως προοπτική. Θα χρησιμοποιήσω. Παίρνω την ΕΠΟ. Ναι. Παίρνω τις ενώσεις. Πήρα σεντερβόρ. Μου τραυματίζει και μισθά. Θα πάρω κι άλλους 2-3. Το καλοκαίρι θα κάνω επενδύσεις. Θα κάνω θαράνο. Ωραία, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια σου. Εσύ είχες πει ότι με την προοπτική δεν γεμίζει στο μάχη, με τα αποτελέσματα γεμίζει. Ναι, κάτσε αλλά να έρθει το αποτέλεσμα και τότε θα μιλήσουμε. Η ελπίδα στον ανθρώπινο νου, στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή είναι ένας άρρωστος και ελπίζει. Καλά κάνει. Η ελπίδα του δίνει όραμα. Ναι, το θέμα ξέρει. Άμα πει δεν ελπίζω, πέθανε. Το θέμα ξέρει είναι ότι άμα ελπίζει για κάτι και μετά σου έρθει το χαστούκι, μετά πονάει πιο πολύ το χαστούκι. Α! Εκεί είναι ακόμη χειρότερο. Οπότε. Άρα λες εσύ ότι ο Παοξής βλέπει προοπτική για τον ΠΑΟΚ και δεν βλέπετε εσείς για τον ΠΑΟΚ προοπτική. Είναι ο Παοξής βλέπει πολύ προοπτική. Εγώ άλλο σου είπα ότι άμα ο Παοξής αρχίσει να φουσκώνει τα μυαλά του να λέει θα πάρω 15 πρωταθλήματα και κύπελα και μετά φάει πάλι το χασούκι και το πάρει η Άγια κανένα άλλο. Ναι. Εκεί θα πονέσει παραπάνω από ότι άμα ήταν συνειδητοποιημένο. Λες ότι η προοπτική.
και η καλύτερη ημέρα που θα ξημερώσει σαν όραμα, ναι, δημιουργεί και προσδοκίες. Και οι προσδοκίες όταν δεν θα. Δηλαδή λες ότι μέχρι τώρα που αξίζει πήγαινε στον μπάσκετ. Ναι. Και ακόμα στον μπάσκετ πήγαινε. Ο, δεν πάει στο όχι, μπάσκετ. Ακόμα στον μπάσκετ. Τώρα του χρόνου δεν πάει στον μπάσκετ, πάει για να το πάρει. Είναι και ο Τίγρης. Στα ίδια. Πώς πάει να το είναι πάρει. Αν δεν το πάρει θα είναι. Όχι, μωρέ. Τώρα να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι και ο Τίγρης. Ότι πεις εσύ Κώστα μου. Ποιος Τίγρης μωρέ τώρα. Ο δεν πληρώνω. Διόδια. Δεν πληρώνει. Λες ο δεν πληρώνω ο Τζάμπας να του το πάρει. Λες να τη μυρίσει και ο Κοντός. Ότι ο Άφραγκο. Ο Φραγκούζος λέω. Ότι ο Τζάμπας. Πάνω του τη φέρει τζάμπα και καλά έκανε και αποστασιοποιήθηκε πολύ και ο κόσμος. Ωραία, εγώ να σου πω κάτι. εγώ να σου πω κάτι άλλο. Λες ο ΠΑΟΚ εκείνη την ένωση, αυτή την ένωση την παράλλη. Βέβαια. Λες είχε τη συμμαχία, τάσπασε με τη συμμαχία. Καλά έκανε. Πάει πίνει μπράντι με τον άλλο στο ξενοδοχείο, στο Roof Garden, ξέρω εγώ και σε αυτά. Πήγε στο Roof Garden. Εγώ ρε φίλε μετά σαν ακροατή, άμα δεν ξέρω το παρασκήνιο, τι να πιστεύω. Σήμερα ο με τον Πειραιά. Τι μίλησε. Καλή σχέση, Σαββίδη. Μαρινάκι είναι η μόνη που πληρώνει. Γίγαντα ο Σαββίδη. Γίγαντα ο Σαββίδη. Άρχισε ο Νίκο να φοβάται. Άρχισε να φοβάται και ο Νικόλα. Πάρτε και κάνα μπέχτη. Γίγαντα ο Μίχελ. Όλοι γίγαντε. Δεν βλέπω κανένα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κομπλιμάν. Κομπλιμάν. Με την καλή μου την καρδιά τα λέω. Κομπλιμάν. Εγώ κύριε αστυνόμη με την καλή μου την καρδιά. Δηλαδή θες να πεις ο ανίσχυρος πηγαίνει κοντά στον ισχυρό τώρα, ο οποίος είναι ο Μαρινάκης. Ο Αλέφαντος σήμερα είπε πολύ καλά λόγια για το Σαββίδη. Ότι δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τον Μαρινάκη, κάτι τέτοια έλεγε. Θόδωρα, κινέζικο φαΐ μυρίζει στο Πειραιά. Ο γέρος αυτά. Κινέζικο φαΐ. Κοντέινερ. Εγώ τον γέρο τον αγαπάω. Κοντέινερ μυρίζει στο Πειραιά. Εγώ τον γουστάρω τον γέρο. Αλλά άμα μυρίζει κινέζικο στο Πειραιά. Τσατσιλίκια και γλυψίματα και τέτοια, δικαίωμά του. Εγώ μακριά από μένα αυτά. Αλλά στο κάτω-κάτω τη γραφή. Γιατί υπάρχει κάτι λέει στην εκπομπή, υπάρχουν κάποιοι που λέει ένα τον άλλον εσύ γλύφεις τον πρόεδρο. Ο Μαλάτος γλύφει τον πρόεδρο, δεν τον αλλά κάνει και κριτική. Κάνει κριτική. Του ταχώνει όμως ρε φίλε, τον έχει πει. Ναι. Ενώ είναι άλλοι που γλύφουν τον πρόεδρο, τον έκραξε για τον Μπέντο. Και... Τον έκραξε κανονικά. Λέω Μαρινάκη, ούτε είπε ναι. Ο Μπέντο να πει. Δεν τον έφερα εγώ. Ναι. Ναι, το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, ότι όπως είναι το τοπίο τώρα, δεν ξέρεις εξημερών. Δηλαδή, τη μία ξέρεις ότι είναι συμμαχία. Μετά ξέρεις ότι έφυγε ο πράσινος, μείναν ο κίτρινος με το μαύρο. Μετά βλέπεις ο κίτρινος με το μαύρο τα σπάσανε, πάει και κολλάει στο μπράντι ο κόκκινος με το μαύρο. Άκου, τι λέει το Πάο και εδώ, 321. Προς Αργιανούς Κυρακλειδής, ο Σαββίδης δεν θα φύγει αύριο. Οπότε έχετε όλα τα επόμενα χρόνια να χαζεύετε. Αυτό είναι, λέει, το κακό για σας. Μπαίνει πόντο-πόντο. Πούντο. Ο 775 λέει. Ο Παοξής κάθε πρωί που ξυπνάει πρέπει να κάνει το σταυρό. Το σταυρό του που έχει το Σαββίδι. Και αυτοί που γκρινιάζουν συνέχεια είναι αυτοί που κόπηκε το μεροκάματο. Λέει ο Μπαλαντέρ. Δηλαδή γκρινιάζουν λέει αυτοί που δεν έχουν μεροκάματο. Είμαστε λέει το σταυρό μας κάνουμε. Πετυχημένα τα λέει ο Μπαλαντέρ. Η ένσταση ποια είναι. Ένσταση. Ο Σαββίδης σου κρατάει την ομάδα. Οικονομικά υγιή. Ωραία. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Έχει και την προοπτική της επόμενης μέρας. Ναι. Έχει και το όραμα της επόμενης μέρας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, το θέμα ποιο είναι. Ότι ναι, με την κρατά την ομάδα υγιή, αλλά επειδή είναι τέτοιο το μέγεθός του, πρέπει να αποδείξει και το κάτι παραπάνω. Λέω ο Γιαννάκης εδώ, του Πανεπιτημίου. Ο Παμάξ. Ο Παμάξ. Γεια σου, Γιαννάκη. Γεια σου, Γιαννάκη. Δηλαδή, λέει ο Αργιανός που τον κάνει πλάκα η Λαμία και η Σμύρνη. Δεν ζηλεύει τον ΠΑΟΚ που σταδιακά δυναμώνει και βελτιώνεται. Έλα Χριστέ και Απόστολε που λέγει ο κόσμος. Γιαννάκη, αύριο να έρθεις έχουμε σπάρινγκ. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Γιαννάκη, αύριο στη γυμναστική. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Σου βγάζω το καπέλο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Εγώ έχω να πω κάτι στους φίλους μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ και είναι πάρα πολύ αυτοί. Μην γίνει καμιά στραβή και μπουν οι Κινέζοι στο Πειραιά. Δεν θα δούμε μαστραπά εδώ πέρα ούτε τα επόμενα 200 χρόνια. Ακούγεται και αυτό την πόλη. Άμα μπουν οι Κινέζοι κάτω στο λιμάνι και ξέρουν η Κόσκο Μόσκο, αυτοί έχουν όχι λεφτά, δεν ξέρουν τι έχουν. Καλά, το ότι έχει λεφτά δεν ξέρω ότι. Δεν σημαίνει ότι ξέρει και το know-how. Μπορεί δύο χρόνια. Σια χαρά ξέρουν οι Νιάουζαμάντα το know-how. Ο Σαββίδης είχε λεφτά, αλλά το know-how. Ναι, αλλά ο Σαββίδης δεν πλήρωσε κανένα για το know-how. Οι Κινέζοι πληρώνουν, φίλοι, για να βάλουν κάποιου στη δουλειά. Για να γίνει η δουλειά του. Μπορεί να του ενδιαφέρει Πεκίνο, ξέρω εγώ, το ημίχρονο και το τελικό και όχι το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να σου πω, Κινέζοι. Ότι έχουν πλοκά μυαλά, αυτό θέλω να σου πω. Θα το φέρουν στα μέτρα του πάλι. Εντάξει. Μην δούμε τίποτα ιστορίες φαντεζί εδώ πέρα. Μην δούμε κανένα γουέρο σέντερ φόρ στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω μόνο.
Κάτι τέτοιε ιστορίε αυτή. Αν μα ήλουν και εμά ένα τσόπστικ να έχουμε. Α με το φέρουν ένα ριζάκι. Ναι, α με φέρουν και εμένα. Ένα κοντέινερ να με φέρουν να με πάρει κάποιο. Ένα νούντρου. Ένα νούντρου, κάτι. Κάτι να φάμε και εμεί. Λέγω κανένα λιγουίνι εκεί πέρα, κανένα τριβογυριστό. Έστω κανένα φιδέρε, παιδί. Εγώ πάντω φίλε ξύνησα γιατί όσε φορέ πήγαμε την ΑΕΚ σύμμαχο, βγήκα ζημιωμένο. Πήγαμε το Ρόμπι Γουίλιαμ, κατηγορία δεν ανέβηκα. Μα τη φοράνε συνέχεια αυτή. Ναι, οπότε γι' αυτό σου λέω ότι δεν θέλω Φιλαδέλφια, ρε φίλε. Κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω θέλω Πειραιά. Να είχα ένα παράγοντα που να ήταν ανεξάρτητο, να πω πάω μαζί του με τα τέτοια τα δικά του. Αφού δεν έχω τέτοιο παράγοντα, αναγκαστικά κάπου θα πρέπει να νίκει. Με τη Φιλαδέλφια, ρε φίλε, όσε φορέ πήγα και με την Τούμπα, σφαγιάρα έφαγα. Ήρθε ο Πειραιά, αλλά έπαθε φούτσι στα μάλγαρα για λίγο να πούμε. Ήρθε, ρε φίλε, τι να κάνω. Ήρθε ο Πειραιά, φούτσι στα μάλγαρα έπαθε. Ότι πάω στην Τούμπα, σαν μικρή ομάδα, ρε φίλε, ότι πάει να βρει τη σκηνή. Η πραγματικότητα είναι. Όπω, ρε φίλε. Λέω κάτι ψέματα. Λες αυτό το πράγμα. Χθε μαλώνει εδώ του Χατζινάκου ανεψιό με έναν οπαδό τη Λαμία, γίνονται μαλλιά κουβάρια. Ναι, τα άκουγα, ωραία. Και βγαίνει ο άλλο και λέει, όχι, ρε φίλε, λέει. Το άκουσα και αυτό το μήνυμα. Να τα ακούσω, λέει, να μαλώνει ο οπαδό τη Λαμία με οπαδό του Άρη το ραδιόφωνο. Που φτάσαμε. Φτάσατε, ρε φίλε, που φτάσατε, ρε. Που φτάσατε, ρε. Φαντάζομαι τώρα εξωπαραγωγικά η Λαμία και ο Απόλο Μύρη να είναι πιο μεγάλο από μένα. Γιατί. Να κάτσω εγώ τώρα να μαλώνω γιατί πήρε η Λαμία πέναλτι. Ναι. Να ήμουν εγώ μεγάλο, ρε φίλε, να πάρει κατευθείαν απέναντι. Ναι. Να φάει και κόκκινη Λαμία. Τι να σε κάνω. Εκεί είναι το πρόβλημά μα, ρε φίλε. Πέθανε, το θέμα πέθανε. Ποιο είναι, πάει μπαλέτα. Αυτό που έχει τα ψωμιά και άλλο που ψαρεύει στη Λαμία. Δυνατό είναι. Ναι, άλλο δυνατό. Αυτό που έχει τα ψωμιά στον Απόλλωνα και άλλο που ψαρεύει στη Λαμία. Για ποιο λόγο δεν προτίμησε τον Άρη σαν επενδυτή και προτίμησε τον Απόλλωνα για τη Λαμία. Τι είδε. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε ότι ο Άρης πρέπει να γίνει θελκτικό στι μεγάλε επενδύσει. Και να απεμπλακεί από το καθεστώς των μικροεπενδυτών που συμμετέχουμε όλοι μέσα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούν η οικογένεια του Άρη εκεί πέρα. Άρα πρέπει να δούμε να μην είμαστε ευκαιριακή επένδυση. Ναι, και να αυτό. Είναι ανοιχτή σε μεγάλες επενδύσεις. Εν τω μεταξύ είμαστε γωνία μαγαζί και δεν μας παίρνει κανένας. Πώς γίνεται αυτό. Η Ραγλάρα πώς τη βλέπεις. Δεν τη βλέπω. Δυστυχώς δεν τη βλέπω. Τίποτα, ρε, παίρνει βαθιά ανάσα. Νιώθεις ότι. Αδειάζει μία θέση στην πόλη. Η Ρακλάρα έχει τσιμέντο στα πόδια, παίρνει βαθιά ανάσα, κλείνει μάτια, πηδάει από τη βάρκα και πάει σε τρία μέτρα κάτω. Εγώ αυτό βλέπω. Χαίρεσαι. Μόνο με θαύμα. Τι άμα χαρώ. Σε βολεύει ένα. Θα γίνει... Εγώ κοίταξε να δει. Μου γουστάρω που κολλάω παοξίδε, αγκλειδί με κολλάνει και γίνει το χουλιά μα. Αλλά ρε φίλε, ότι θα πέσει με συμφέρει για να ανέβει η ομάδα μου. Το να εξαφανιστεί ο Ηρακλή. Δεν το γουστάρω γιατί δεν θα έχω να κολλάω του Ηρακλειδή. Ή να με κολλάνε αυτοί. Ναι. Σε νίκησα εγώ 2-1, με νίκησε εσύ 3-1. Οι παοξίδες σα βλέπουν σαν μύγες πλέον. Πώς το... Αυτό δικαίωμά του είναι, ρε φίλε. Και καλά κάνουν και μα βλέπουν, ρε. Πώς το νιώθει. Καλά κάνουν. Αυτό δικαίωμά του είναι. Δεν μπορεί να του σαν μύγες σε βλέπει. Καλά ξηγείται και μα βλέπει σαν μύγες. Καλά ξηγείται. Εγώ αυτό που ξέρω, ρε φίλε, είναι μύγα ξεμύγα, παράγοντα ξεπαράγοντα. Εγώ με τη Λέσχη, αυτό με το Σαβίδι. Εγώ γέμισα Άκα, αυτό δεν γέμισε. Εγώ αυτό ξέρω απλά πράγματα. Τι γέμισες? Και κάθεστε 20 χρόνια και του παίζετε τρένο σε ραδιόφωνο. Εγώ αυτό ξέρω. Για κάνε μα κριτική. Τι να σου κάνω κριτική. Τι έκανε. Ό,τι λέτε, ρε φίλε, 20 χρόνια τα ραδιόφωνα, το κλάμα, η Μύρλα, η Αθήνα. Κόβατε τη σπίτι στον Ερασέχνη με το γλου. Ιστορίε από εδώ, από εκεί. Για το... Γλου, πάντα υπάρχει ένα γλου αργό. Για τον Πειραιά και ιστορίε από εδώ και από εκεί. Εγώ γέμισα ΟΑΚΑ, ο ΠΑΚ δεν γέμισε, ρε φίλε. Και εγώ γέμισα ΟΑΚΑ, λένε ξυπνήσατε και τη γιαγιά σα από τα κρεμάτια και φέρετε και τον ξάδερφό σα. Α φέρετε και εσεί τα τρισεγγονά σα, το γεμίζατε. Του είπα δηλαδή γεμίζει με γκόμενε, θέλει να πει. Εγώ για το ΟΑΚΑ μίλησα. Για μένα πέρασε ελικόπτερο πάνω από τη Λαμία, φίλε εκεί πέρα στο δρόμο να με δείξει το κομβόι. Με ελικόπτερο, δεν έφτανε η κάμερα. Το θυμάσαι εδώ, δεν έφτανε. Για τον ΠΑΚ ούτε ένα ντρόν δεν σηκώσατε. Ένα ούτε ντρόν σηκώσατε. Τι ούτε ντρόν. Το ελικόπτεράκι το μικρό. Όχι το ελικόπτερο. Με κύριο το joystick που το κάνει και παίρνει την κάμερα. Κάνει πανηστήρι στα σπίτια. Πάω Γλάρισα, είδατε. Είδαμε. Τι είδε. Τι είδα. Μια σημαία σηκωμένη. Μια σημαία σηκωμένη. Καλά ξηγέται και το κάνει. Εγώ αυτό το ξαναλέω. Καλά ξηγήθηκε. Καλά ξηγήθηκε. Άμα θέλει ο Κούγια να μην βγάζει ανακοινώσει και να μην λέει με σταματήσαμε offside, να πάει να αγοράσει μια μεγάλη ομάδα, να είναι ισχυρό και να γουστάρει που θα σηκώνουν εναντίον του άλλε σημαίε για την άλλη ομάδα. Να φουτρώει και πέρα. Ο οποίος γουστάρει, όχι, ο Παοξής το γουστάρει, φίλε, αυτό. Εξτασιάζεται. Να αδικείται και να φωνάζει. Όχι, δεν είναι, φίλε, γουστάρει. Τώρα που θα αδικεί, πώς θα νιώθει. Τώρα άκουσες τίποτα για τα offside και για τα τέτοια. Άκουσες από κανέναν. Το γουστάρουν κιόλα. Λίγα έχει περάσει ο Παοξής σε αποδιαιτησίες. Τώρα γουστάρει που του συμφέρει, που τον βοηθάει. Που είναι το γουστάρουν κιόλα, ναι. Χαλίφι στη θέση του Χαλίφι. Ο παδός οποιασδήποτε ομάδα γουστάρει να ευνοείται η ομάδα του. Ό,τι άλλο και να ακούμε είναι ηθικολογία. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω τώρα. Άρα αυτό που λέγανε ότι.
Πώς νιώθουν οι Ολυμπιακοί που ευνοούνται, θα νιώθουν αυτοί τώρα έτσι. Βέβαια. Έτσι πρέπει. Σε λέω Παοξής, είμαι ο Μαμάο, θα με σέβεσαι τώρα. Τελείωσε. Το θέμα είναι τι αντιμετώπιση είχαν οι Παοξίδες όταν αδικούντουσαν. Ναι. Και τι αντιμετώπιση έχουν οι Ολυμπιακοί όταν αδικούνται. Δηλαδή, εγώ εκεί εστιάζω. Πού αδικήθηκαν οι Ολυμπιακοί όταν αδικούνται. Από εκεί που θα έπαιρνε ένα πέναλτι που δεν θα το δίνει, τώρα δεν το παίρνει καθόλου. Αυτό εννοώ. Ναι, ένα από το πλάγιο ναι, παίρνουν τώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Ολυμπιακός όταν νιώθει ότι αδικείται. Που μπορεί να μην αδικείται, αλλά όταν το νιώθει, κάνει ενέργειες προκειμένου να το ξαναφέρει στα μέτρα του. Ο Παοκτσής, μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, όταν αδικόντουσανε, που λέει σχέση. Αδικόντουσανε, ναι. Δεν το προσπαθούσε να το φέρει στα μέτρα του, συμβιβαζότανε με την κλάψα και έμενε εκεί πέρα. Δεν έκανε ενέργειες για να φέρει τη σφυρίχτρα στο μέρος του. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν έπαιρνε τον Μπίλι και τους άλλους, πάλι είτε η Λεωφόρος άπαιρνε, είτε ο Πειραιάς άπαιρνε. Δηλαδή και που τον έφερε τον Μπίλι τότε και τον Μάκη και ποιον έφερε, δεν έγινε τίποτα προς συμφέρον του, απλά έγινε να είναι τρίτο, τέταρτο, δεύτερος. Αυτό κατάφερε. Ο Ολυμπιακός με το παραμικρό που ένιωθε ότι αδικείται, κατευθείαν στο κράξιμο, για να μην επαναληφθεί ξανά. Ναι. Να προλάβουν το κακό στην επόμενη αγωνιστική, έστω και το ανάποδο πλάγιο, οτιδήποτε. Ενώ ο Παοξής θα κλαφτεί. Άκου τι γράφουν τώρα οι Παοξίδες. Τι γράφουνε. Τύπησε ο Μιστακίδης και έφυγε χρονιά. Το ανακοινωθέν. Ναι. Ναι. Και λέει ένα ρεπορτάζ εδώ ότι οι Παοξίδες στα social media λένε το εξής. Συνδυάζοντας το θέμα με την επιβολή προστίμου για το like του Μιστακίδη στην ανάρτηση του Τζαβέλα, λένε ότι δείχνουν ότι χαίρονται. Με σχόλια τύπου καλά να πάθει το κολόπεδο και να πάει να τον βρει στην Τουρκία. Φοβερό δεν είναι αυτό. Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω τώρα. Σιγάρι ο Μιστακίδης, τι το παιδί τώρα χτύπησε και όλα να πούμε τι είναι αυτά. Λένε ρε Παοξίδες στα media social, πώς τα λένε. Social media. Ναι. Εσύ που κάνεις ρεπορτάζ, να σου πω για ποιο λόγο το λένε, ξέρεις. Εσύ που κάνεις ρεπορτάζ, που λες κάνω ρεπορτάζ και τα λένε. Για ποιο λόγο το λένε, ξέρεις. Πού να ξέρω, για εγώ γιατί ξέρω. Έχει δύο μάνατζερ ο Μιστακίδης με τον Τζαβέλα, για ποιο λόγο τα λένε. Λες. Το ξέρουν. Ποιο. Οι οπαδοί το ξέρουν, χαζί είναι. Δηλαδή για τον κύριο Πολ που του τρύπησε εκεί με τις βελόνες, τις πεντάμετρες όταν είχαν τον Αναστασιάδη, δεν τα ξέρουν. Πολ, ο βελόνες. Κύριος Πολ πήρε Πολ. Τα τηλέφωνα. Εσύ που λες κάνω ρεπορτάζ και καθώς αυτό τα λέω όλα, ναι, δεν τα ξέρεις. Χαμόγελο μέχρι τα γυαλιά γελάνε. Οι Παοξίδες τα ξέρουν μόνο. Ναι, ναι. Κάτσε με το ΆΚΑ Αργιανέ και τρώγε φάπες. Φαγιάρες, λέω 939. Γεια σου, 931. Από όλα τα χωριά της Ελλάδος, ο πιο αχώνευτος σύλλογος στην Ελλάδα, καντάντησατε. 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 Έχει εδώ μηνύματα. Έχει εδώ μηνύματα. Πω, τι γίνεται, φίλε, πόσα. Σουλτάνα γίνεται. Πω, πολύ κράξιμο τρώμε, ρε. Σουλτάνα είπα. Έχω μια θεία στην Άσυρο. Σουλτάνα τη λένε. Και εγώ έχω ένα στρέμμα σουλτανίνες. Ναι. Σουλτανίνα τρώσε Γιάννη. Ξαδέρφη μάλλον. Σαν την ξαδέρφη σουλτάνα. Ξαδέρφη σουλτάνα. Σουλτάνα. Ξαδερφούλα μου. Λοιπόν, το χαϊδευτικό ήταν σουλτανάκι έτσι. Σουλτανάκια. Λοιπόν. Το κοντό λέει τώρα που μπήκε στο μέλι λέει. Με μέσα λέει ενημέρωσης βόμπολας και λιμάνι και ό,τι έχει σχέση με τι λέει. Τη διαπλεκόμενη Ελλάδα μην το φοβάστε. Ναι, σου λέει ο άνθρωπος πρέπει να μπει στη διαπλοκή για να είσαι. Ρε φίλε, ας δούμε τα αποτελέσματα και μετά πες τα. Ναι. Όχι, θα, να τα δούμε πρώτα. Ρε Ποντιακλίδες και Ρούλιδες, ο Σαββίδης ήρθε στο ποδόσφαιρο πριν από 5 χρόνια και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Κωστής, αλλά να διοικεί σωστά μια ομάδα ενώ δεν έχει ασχοληθεί είναι λίγο δύσκολο. Συμφωνώ εδώ. Μην αγχώνετε. Στο Ροστόφ, πώς μην αγχώνεστε, λέει. Πόντο πόντο. Πόντο πόντο σε έφτιαχνε το ράφι μέσα στη τούμπα για τα κύπελα όμως μόλις ήρθε. Στο πόσο καιρό ήταν. Έχει προοπτική ο 339. Η προοπτική και η ελπίδα για ένα πρωτάθλημα, μια ομαδάρα αυτό και τα λοιπά. Ναι, Κώστα, θα γίνεται το δεύτερο. Το δεύτερο ράφι για τα τρόπια. Έχει λέει στο Ροστόφ πόσο καιρό ήταν. Στο Ροστόφ δεν διοίκησε ομάδα, πόσο καιρό ήταν. Δεν ξέρω, 3-4. Οπότε τι δεν ξέρει να διοικήσει. Δηλαδή άλλα 4-5 στο Ροστόφ, άλλα 4-5 εδώ. Κάθε χώρα έχει τα δικά τη. Κάθε χώρα έχει τα δικά τη. Κάτσε ρε. Εσύ δηλαδή, άμα χρειαστεί για να μάθει ραδιόφωνο να κάνει 15 χρόνια δουλειά, πάει το κλειστό μαγαζί, βγήκε σύνταξη κατευθείαν. Εσύ Θόδωρε, μόλις έφυγε από το Ροστόφ, Ευρώπη δεν βγήκε η ομάδα. Άλλο βγήκε. Άλλο βγήκε. Το θέμα είναι λέει, ότι πρέπει να μάθει τη δουλειά. Άμα σε κάθε ομάδα πηγαίνει από 5 χρόνια. Και κάνει 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Σαν τον Ήβης τώρα, μαθαίνει τη δουλειά κι αυτός. Χαίρομαι, λέει ο άνθρωπος, ο 267, που πλέον λογίζεται ως outsider ο Πάοκ στο κύπελο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να κατεβούν και ψηλωμένοι. Βέβαια. Ραπτόπουλε, είναι αλήθεια, λέει, ότι ο φάκελος του Ηρακλή για την αδειοδότηση ήταν τόσο παχύς
που ο κούριερ που τον κουβαλούσε έπαθε λουμπάγκο, τι πράγμα, τι προσφυγή έχει και μέσα. Μέχρι λέει να καταλάβει τι παίζει με ΕΠΟ και θα φύγει λέει νύχτα λέει από το ποδόσφαιρο σαν την ΕΝΙΚ λέει που θα ξέρει λέει η πολυεθνική λέει από τα λαμόγια λέει στη, μάλλον, ναι που να ξέρει η πολυεθνική. Θα φύγει νύχτα ή νύχταρης. Κάτσε με το Άκαρ για ναι, ξανά άλλο μήνυμα. Άιτε πάλι. Όταν νικήσω Γκάβρο Βάζελο και Χανούμη με δύο ανύπαρκτα πέναλτι και τέσσερα πέτσινα offside και πάρω κανένα πρωτάθλημα και κύπελο έτσι, τότε ίσως νιώσω πλήρης λέει. Θα! Και να γουστάρω. Θα! Μέχρι τότε καμιά ανοχή σε κανέναν λέει ο Θουβού. Καλά λέει, εγώ το γουστάρω αυτό που λέει. Έτσι να το πάρει. Θα με... πάρω, ναι. Θα κάνω. Με πέτσινα σου λέει πέναλτι και. Ναι, ρε φίλε, θα. Θα το γουστάρει πολύ αυτό. Κάτσε να γίνουν και τότε να μιλάς. Όχι, έχει θα... προοπτική αυτό. Εσύ με τον Καρυπίνη τι προοπτική έχει. Εμένα, μ' ακούς να σου λέω ότι έχω προοπτική. Με τον προπονητή, με το απλανέστατο. Εγώ είμαι συνειδητοποιημένο και σου λέω, ρε φίλε, ότι τα βλέπω τα πράγματα δύσκολα και για να ανέβουμε θα πρέπει. Έχεις προοπτική, βρε παιδί. Εγώ δεν έχω προοπτική. Έχεις όραμα. Όχι. Εσύ έχεις εγώ έχω όραμα, άμα έρθει κάποιο λεφτά, ρε φίλε. Άρα τώρα δεν Αμερικάνο όραμα. Θέλω εγώ. Άρα δεν έχει όραμα. Τι όραμα να έχω, ρε, με ποιον έχω, ρε. Με τον Ραούλ Μπράβο να πούμε. Με τον Ραούλ Μπράβο να έχω. Ο Παοξής έχει όραμα. Ο Αεκτής έχει όραμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει όραμα και ο Ολυμπιακός δεν έχει όραμα. Έτσι, έτσι βλέπω εγώ. Εγώ τι όραμα θες να έχω. Εγώ στα προκλήματα να πάω στην πρώτη εθνική για να μην χάσω σαν οπαδικό κίνημα. Εμείς περιμένουμε από το Χιούστον. Από το Χιούστον περιμένω και εγώ. Ο επενδυτής. Εμένα ο αδερφός μου μίλησε με ένα Αμερικάνο. Βέβαια. Έχει γαγελοτροφές. Έχει στο Τζέρσεϊ. Υποκαταστήματα. Και είναι καλύτερος από τον αδερφό του Κάλλας. Όταν ο άξονας της γης κάνει κράκ, ο Άρης θα πάρει πρωτάθλημα. Και βαρέει και μπότοξ στο μαγουλάκι του. Θα βλέπω τα εκατομμύρια να δεσμεύονται που έχει με απόφαση δικαστική. Δεν τα λένε. Τα λένε τα ρεπορτάζ, τα κουσκουσιάρικα να πούμε. Για ποιο λες, για τον Άρη τώρα. Ναι, για τον Άρη. Μα ακούει ο Βλαχόπουλος τώρα. Τι έγινε, ρε Βλαχόπουλε, να μείνουμε πάλι πίσω. Κατάσχεση τη συντηρητική εκεί. Δεν λες τίποτα έτσι. Ρε για το ποδόσφαιρο δεν ξέρω! Ρε στο ποδόσφαιρο κατεβεί. Ένα εκατομμύριο ιδέοι. Ο Λετωνός κυνηγάει τον. Και με μισούν ο Φαγγελίδη παίζω μπάσκετ. Εγώ δεν νιώθω. Ρε για το ποδόσφαιρο θέλω να σου πω. Σαν αυτά πόντου πάνω. Ξέρει τι συμβόλαια έχουν κάνει φέτος. Ποιο που. Στο ποδόσφαιρο ξέρει τι συμβόλαια έχουν κάνει. Φτάσει και ανοιχτό. Ξέρει τι έσοδα έχει. Έχει το κεντρικό χορηγό στη φανέλα. Ωραία. Η φανέλα γράφει Καρυπίδη. Αλλά δεν λέει τι Καρυπίδη. Βρε το άλλο σου λέω, το στοιχηματικό σου. Α, το στοίχημα. Ναι. Ο στοίχημαν. Ναι. Ναι. Σου λέω έχει συγχορηγία. Ναι. Έχει κάτι νερά, κάτι τέτοια που έχουν κάτι μικροχορηγίε. Ναι, κάτι τέτοια. Εκεί θα περίσσεψα τα νερά, να ξέρει. Έχει Air 3, έχει Football League. Κάτι άλλο δεν έχει. Όλα αυτά. Κάσο πακλατζί. Όλα αυτά άμα τα σουμάρει. Όλα αυτά άμα τα σουμάρει. Πόσο βγαίνουν. Ούτε τη συμβόλαια του Μπράβου. Ο Δραγόνια δεν είναι μετάδοση προχθέ. Ναι. Δεν σου λέω για τσιμπούρι του Μπράβου. Και είπε τα. Πώ το λένε τα χανιά τα απεγιάνουμε. Τα άκουσε. Δεν πειράζει, εδώ. Δεν πειράζει, Δραγόνια, εντάξει. Εδώ, πώ το λένε, ο Πηγιαρός είπε τον Υπουργό Απόστολο Παύλο. Ο Αντώνης Πηγιάρος. Μια χαρά την έκανε να μετάδοση. Σαν το Τσάρτα την πήγαινε. Ο άνθρωπο αυτό έκανε ένα λάθο γιατί ήταν πάντα επαγγελματία ο Πηγιαρός. Και θα τον. Τέμισε ιστορία. Δεν τον κλαίω. Αν και το Ρεφίλη, συγγνώμη τώρα, ο Πηλιαρός τι εστί, δεν ξέρω καθόλου. Ο Πηλιαρός ήταν ένα speaker. Α, speaker. Το χρυσό ντέρμπι τη Ιων. Αυτό, ναι, το χρυσό ντέρμπι τη Ιων. Αυτό το λέγε. Έκανε ένα μετάδοση όταν παρακολουθούσα εγώ ποδόσφαιρο. Ωραία. Έκανε ένα μετάδοση. Και τι έκανε. Τι κοτσάνα έκανε και έμεινε. Πέρασε στην παρέλαση, ρε παιδί μου, τον είπανε από την ΕΡΤ, έλανε παιδάκι μου. Ναι, ναι. Συνταξιούχο είσαι ένα. Συνταξιούχο. Και ποιον είπε, ρε, Απόστολο Παύλο. Έναν υπουργό. Τον Κιχώτη, τι είπε, κάτι άντε, είπε, ρε. Κάτι διαχοντράδε. Και έκανε λάθος, εντάξει. Και ούτε τότε έμεινε. Είπε τον. Είπε τον υπουργό άμυνα, τον είπε με άλλο όνομα. Μεγάλη δουλειά έγινε σιγά. Σιγά. Τι έγινε. Ελευθέρω Βενιζέλο τον είπε. Κάτι. Αν έλεγε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλη πολύ. Και τι είναι ο Παπαδόπουλος. Ο φίλος μου δεν Παπαδόπουλος. Μου χρεώνεις κάτι. Διαφέρει κανένα. Ρε φίλε, γιατί πώς θα γίνει τον Γρηγόρη μια νύχτα έτσι, ρε φίλε, να κάνουμε. Πού είναι αρθικότα. Εγώ του γουστάρω πολύ, ρε τον Γρηγόρη. Πού είναι αρθικότα, εδώ στην άδειά μου. Είναι για καλτ καταστάσει το βράδυ ο Γρηγόρη. Δεν το ξέρει. Ζητάει ένα τριχίλιαρο έξτρα. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει. Δεν έχει καταλάβει τι είναι για νύχτα και δεν έρχεται. Ποιο. Ο Γρηγόρη είναι για καλτ κατάσταση, φίλε το βράδυ. Εγώ θέλω να κάνω μια εκπομπή με τον Γρηγόρη. Τρίωρη όμω. Τρίωρη βράδυ. Βράδυ. Τα εδώ με τα πουρα και τι τα. Έτσι. Να πιω κι εγώ όμω. Ναι. Και να έχει και κάνα μια υπόκρουση εδώ, κάνα μουσικό αυτό. Αυτά είναι. Με καμιά πενιά κτλ. Και να σου ξεφύγω. Και να γίνει
και να γίνει τη μουρλή θα γίνει. Θα σου ξεφύγουν, πληροφορίες εκεί όμως. Τι πληροφορίες. Θα πεις πράγματα που δεν κάνει να τα πεις. Τη Σουλτάνα θα γίνει, Γιάννη. Σουλτάνα. Έχω πληροφορία. Κρατά μυστικό. Είναι ο γιο σου χειραψία. Ο γιο σου χειραψία. Τον Ηρακλή θα τον πάρει ο γιο του χειραψία. Είμαι ο γιο, λέει του χειραψία. Ο επόμενο ακροατή. Χειραψία λέει με έναν Ηρακλήδη 78 χρονών. Όπω είναι εντυμένο από το πάνω με κάτω. Φανένα του Ηρακλή. Ασπρομάλη. Χείρο 10 χρόνια. Και αυτό δεξιά στο πούλμαν. Ο εγγονός του έπεσε στα τσικό του Ηρακλή, έφυγε του Ηρακλή, έγινε προπονητής των θεματοφυλάκων. Δεξιά στο πούλμαν αυτό. Και όποτε βλέπει οποιοδήποτε, του κάνει χειραψία. Χειραψία. Το έχουν κολλήσει. Χειραψία. Πάλι εσύ σου πάει στο περίπτερο χειραψία. Χειραψία, εγώ του το πω. Ενώ πάντα νονός είσαι. Ο χειραψία και έτσι ο χειραψία. Βαφτίσια. Και όταν έρχεται από μακριά κάποιο να το ξέρει, τώρα θα κάνει χειραψία. Προχθές εδώ έρχεται ένα εδώ πέρα, ένα με του Δρυμτσάκα. Κατευθείαν του βάφτη, ίδιο ο Κοντρέρα. Γεια σου, λέει Κοντρέρα. Νονό μεγάλο. Για να ανοίξουμε γραμμέ, έχει διάλειμμα. Άνοιξε γραμμέ. Έχει χορηγίε. Αρκετέ πάει καλά το αφεντικό εδώ. Μπράβο, μπράβο. Βλέπουμε καλά. Μπράβο. Πάμε διάλειμμα. Παυλάρα παίρνει χορηγή. Α, Παυλίτο. Θα σου κλείσω και ένα ραντεβού. Όπα, ραντεβού, θέλω. Ραντεβού, θέλω να με κάνει ραντεβού. 2-31-090-90-90. 2-31-098-80-90-9-55 κενό. Μήνυμα στο 54-3-40. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των 30 αρνιών σήμερα? Και οι 30 που στείλανε μήνυμα. Έλληνες ήταν. Ήταν όλοι Έλληνες. Αλήθεια λες. Άκουσα την κλήρωση, φίλε. Ούτε ένας Αλβανός, ούτε ένας Ρώσος. Ούτε ένας Κίνδος, ούτε ένας Πακιστανός, τίποτα. Όλοι τυχεροί ήταν Έλληνες. Φαντάσου πόσα μηνύματα είχε. Ένας ξένο όνομα, ένα Σαχτάρ δεν άκουσα να μου χτάρει. Τίποτα. Γιάννη, Νίκο, Κώστα, Παπαδοπουλέ και τέτοια Γιάννη. 30 αρνιά χαρί. Καλοφάγουτα. Ολόκληρα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Το ότι δεν πουλάει ο Άρης φαίνεται χαρακτηριστικά ότι έχει μία γραμμή μόνο. Με δυο αργιανούς εδώ. Όταν θέλεις έχει χαλάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Είχα 6 γραμμές και πέσαν οι 5 ελεύθερες. Ψέματα αυτά του κόκκινου τα φτιάχνουν. Τώρα που λες για τον Άρη, μια γραμμή μόνο τώρα, κατάλαβες. Τι παλιό. Αφού τα μιλάς για Άρη. Ο Ηρακλειδέας και ο Αργιανός έχουν όραμα, λέει, αλλά είναι, λέει, εφιάλτης, λέει. Πάμε σε ένα και μοναδικό που μας περιμένει να μας πει. Και εκείνος είναι ο Κλεομένης. Λες. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Τι κάνετε, καλά είστε? Πάρο είσαι. Ο Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Έχω ξαναπάρει. Γεια σου, δάσκαλε από Πάρο. Δάσκαλος, ναι, παοξής. Ναι, ναι. Ναι. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι. Στην Πάρο, Στην Πάρο. Ναι, σε παρακαλώ, Κωστίνα, θα μου πεις να μιλήσω λίγο. Όμως θα πω μερικά πράγματα. Όχι, δεν σε αφήνω. Ναι. Έχω φύγει από τη Θεσσαλονίκη το 1993. Γιατί? Αφού διορίστηκα εδώ, τι να κάνω. Στην Πάρο. Δεν μπορούσα να φύγω έξω, Ναι. Α, δεν είσαι Παριανός. Καμία σχέση. Λέω και εγώ. Σταυροπολίτης είμαι, φιλαράκι. Σταυροπολίτης. Ναι. Λοιπόν, θλίβομαι πάρα πολύ για την ποδοσφαιρική κατάσταση της πόλης, πραγματικά. Πέρα από την πλάκα, χωρίς Άρη και Ηρακλή, δεν υπάρχει ποδοσφαιρό Θεσσαλονίκης, ούτε Ελλάδας. Η Ελλάδας τώρα κόψε κάτι. Σε παρακαλώ, μην με διακόπτεις. Κωστή, είστε μην διακόψε ένα άνθρωπο, σχολιαστής, αλλά θα πω, θέλω να καταθέσω λίγο την άποψή μου. Είναι προσωπική μου άποψη, οπότε έχω δικαίωμα να την καταθέσω. Θλίβομαι πάρα πολύ. Και είναι προέκταση του Λυμένο. Αν είναι δυνατό το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης να γίνει και πιο δυνατό της Ελλάδας. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι ειδικά οι οπαδοί του Άρη δεν έχουν καταλάβει πού βρίσκονται. Δηλαδή πιστεύω ότι σε μια φάση νιρβάνα. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, είναι δυνατόν να παίζουν αντίπαλοι με την ΑΠΕΛ Αγκαδά και δεν ξέρω εγώ τι και να σχολιάζουν το ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο.
να είμαστε λίγο, λίγο σοβαροί. Εγώ, παρόλο που είμαι ΠΑΟΚ, θλίβομαι για τον Άρη. Δηλαδή, στεναχωριέσαι. Πλάκα, φυσικά στεναχωριέμαι. Φυσικά στεναχωριέμαι. Γιατί στεναχωριέσαι, ρε φίλε. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν είσαι στην Νότια Ελλάδα, είσαι δύο φορές ΠΑΟΚ και δύο φορές Άρης. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσύ είσαι δύο φορές ΠΑΟΚ. Τον Άρη, ναι. Πώς βλέπω τον Άρη, ο κόσμος που ασχολείται με τον, στο νησί που ζω εγώ. Δεν υπάρχει Άρης. Υπάρχουν δύο Αριανοί, ασχολούνται με τον τουρισμό, παραμιλάνε όλη μέρα. Το νησί έχει δύο Αριανούς. Δύο Αριανούς. Παουσίδες είμαστε καμιά 200, 250. Στην πάνω. Εννοείται. Δάσκαλοι στον Ορίστε. Είστε όλοι δάσκαλοι, δηλαδή. Όχι, υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, είναι παιδιά ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στρατιωτικοί, τι επάγγελμα. Φοιτητές οι οποίοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη και έγιναν ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό. Εδώ ρε φίλε, τα προσφυγόπουλα έγιναν ΠΑΟΚ, φωνάζαν γκολ εχθές. Καλά, εννοείται, εντάξει. Αφού υπάρχει έχει έξυπνη η ΠΑΟΚ. Κωστή και Καρδάσια που δεν ξέρω τα ονόματά σας, χάρηκα πολύ πάντως. Το θέμα ποιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία όντως δεν έχει τίτλο και για μένα δεν θα πάρει γιατί δεν έχει μέταλλο, αλλά αυξάνει συνεχώς τους οπαδούς της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 11,8 και η ΑΕΚ Κωστή που τώρα τελευταία λες ότι έχει περισσότερους οπαδούς είναι στο 11,2. Πόσο είναι? Κατά γεγρα... 11,2. Τους περάσατε δηλαδή τους ΑΕΚΣΙΔΕΣ. 0,6. Είναι 0,6. Ρε φίλε, το θέμα είναι στο γήπεδο, τη βλέπουμε. Όχι, εγώ γενικά, πολύ... μετράει, ναι. Αδερφέ, για το γήπεδο εγώ είμαι δυσαρεστημένος. Δεν μίλησα για μπάλα. Για μπάλα δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Αναλογικά με τα χρήματα που υπάρχουν, ερεστεχνισμοί. Και αυτό σου λέω. Καθαρά. Και... όραμα έχεις όμως. Ο, βεβαίως και έχω. Βεβαίως. Αυτό δεν σε κρατάει έχω, η Γρηγόρση, ας πούμε. Ναι, ναι. Παιδιά, βλέπω ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ φέτος στο 2-1. Ήμασταν μισή-μισή και παραμιλούσαν οι γάβροι. Δηλαδή φοβόταν ότι θα φάνε τρία. Σαν, δηλαδή, την περίοδο εκείνη η ομάδα η δική μου, μέσα σε ένα χώρο που χωράει 200 άτομα, πάρα πολλοί γάβροι, λέγανε έχετε τρομερή ομάδα, σήμερα θα πάμε τρία. Και μόνο που έγινε αυτό και δεν το εκμεταλλεύτηκαν και αντί να κερδίσουν 0-3 να βιάσει το Καραϊσκάκι, γιατί θα άδειαζε, χάσανε με 2-1, σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μέταλλο πρωταθλητισμό ακόμα πάω. Δεν ξέρω τον τρόπο, πάντως δεν έχει. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει παίξει κατά περίοδους καλό ποδόσφαιρο, εδώ τον παραδέχονται, τον παραδέχονταν δηλαδή. Τώρα αρχίζουν και σηκώνουν τη μύτη οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ και οι Παναθηναϊκοί. Και με το δίκαιο του Βαρδάτο. Δικαιωματικά. Και πιστεύω, εγώ είμαι απεσιόδοξο, έχω παίξει ποδόσφαιρο, ότι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό οι ελπίδες του είναι 20-30%. Γιατί ρε φίλε, γιατί είναι αυτό που σε κάνει. Ποδοσφαιρικά, γιατί είναι σκοτωμένη βιολογικά η ομάδα όπως την βλέπω. Βιολογικά σκοτωμένη. Ανέβηκε λίγο ο Μάτος, center for δεν υπάρχει. Και απορώ γιατί ο Ιβιτς παίζει, επιμένει με αυτό το σύστημα. Εγώ... 100 εκατομμύρια κιλά μπάλαγα με το. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να κατεβάζει αυτό το σύστημα με center for. Είτε κουλούνε, είτε αθανασιάζει. Τι προτείνεις. Δεν βγαίνει το σύστημα. Τι προτείνεις. Πεθαμένοι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι προτείνεις. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, ας παίξει 3-5-2. Με το Μιστακίδη μέσα, αλλά κάποιος τραυματίστηκε. Η διάδα μπροστά ποια θα είναι. Για πες τη διάδα. Διάδα. Ναι, για πες τη διάδα. Πρίγιο Πιστενίκια. Ο Πρίγιο Πιστενίκια είναι. Με την κλίδα. Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι εντάξει ένα παίκτη ο οποίο. Δηλαδή, πε με τη Λάρισα χθε. Δεν θέλει να βάλει τον Κλάου, δεν θέλει να βάλει τον Κουλού. Ποιο να βάλει. Έκανε μια κίνηση όμω σε τερφορίσια που τη το πάρε. Πέρασε από πάνω. Γύρισε το στήθο του που το έχει με στην περιοχή. Πολύ περισσότερο από τον Κλάου και τον Κουλού. Δεν μπορούν τα παιδιά αυτά. Σε τερφόρ αυτό. Σε τερφόρ μαζί με τον Πρίγκοβιτ, αν επανέλθει. Και στα πλάγια αναγκαστικά θα βάλει τον Κάμπο, ο οποίο μπορεί να περάσει ακόμα και τη μάνα μου να το χάσει. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο γήπεδα μπορεί να. Δεν έχει τον γκολ. Απ' την άλλη μεριά. Ήθελα το μίστα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα λες για 3-5-2. Δύσκολα τα πράγματα. Συγγνώμη, αδερφέ, τώρα λες για 3-5-2. Ναι, για 3-5-2, ναι. Ναι, άμα σου ήρθε η Λάρισα μέσα στην Τούμπα που θεωρείται μεγαλύτερη ομάδα, πρέπει να παίξει κατακτητικά. Δεν πρέπει να παίξει. Αδερφέ, λέω για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Α, για τον Παναθηναϊκό λες. Για τον Παναθηναϊκό μιλάω. Για κάτω, για κάτω μιλά. Βέβαια, βέβαια. Για κάτω και μετά. Και κάνει δηλαδή μιλά για τον αγώνα του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα, εντάξει, είναι αρχή γιατί θα παίξουν και οι δύο συντηρητικά, πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγο. Ούτε μεγάλη τηλεθέαση θα είναι, ούτε μεγάλη. Ούτε κράστε μπορεί να το πει, τίποτα δεν μπορεί να το πει. Θα το σεβαστεί, θα το δώσει στον χώρο. Δεν είναι για διπλό, μα απειλούν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, βιολογικά ο Πάοκ είναι σκοτωμένο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, έχουν γίνει λάθη στην προετοιμασία. Κάτι πάει καλά. Δεκέμβρη, Γενάρη, τα έδωσε όλα. Και είδα το λίγο τον Γκάτσε. Κάτι πήγε να κάνει ο άλλο πεδαρά είναι ο Σάχοφ, αλλά δεν το έχει το παλικάρι. Πεδαρά αργό είναι. Είναι πολύ αργό και δεν κάνει για το σύστημα του ΠΑΟΚ. Είναι αργό. Θέλει ψηλά χαφ, δεν υπάρχει ψηλό χαφ βάζει αυτόν. Είναι αργό, οπότε δεν βγαίνει για το σύστημα. Πες μου τη μεγαλύτερη γυφτιά που έχει κάνει. Η μεγαλύτερη γυφτιά. Α, να σα πω. Τσιγκουνιά, ναι.
Το 1900. Εννοείσαι σαν οπαδός. Όχι, ρε. Σαν άνθρωπο, τη μεγαλύτερη τσιγκουνιά που έχει κάνει, τη γυφτιά τη μεγαλύτερη. Την πιο ελεηνή κατάσταση που έχει κάνει στη ζωή σου. Δεν έχω κάνει καμία. Είμαι μπαμπάς, έχω κόρη 19 χρόνια που σπουδάζει, ο γιος μου είναι 12. Όχι, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν περί αυτό λόγω, αλλά δεν. Όσες φορές έχεις μπει γήπεδο. Συγγνώμη, αδερφέ. Όσες φορές έχεις μπει γήπεδο, έχεις μπει με σύρο κανονικά. Με ντουμπέναμε εκεί που αισθάνθηκα πολύ άσχημα, παιδιά, είναι όταν κατέβηκα το 1982 στο τελικό με την ΑΕΚ. Ήμουν 16 χρόνια. Το 83 ήταν. 83, συγγνώμη, που με ένα λεωφορείο κατεβήκαμε και μπαίνανε μέσα σε ένα εστιατόριο. Πήγα να πληρώσω και με βρίζανε. Του κάλεσε στη μαγιά. Τρόμαξα! Κολόπεδε, συγγνώμη τώρα. Ναι, ναι. Και στο τέλο πήρανε τα. Μπήκανε μέσα στην κουζίνα και πέραν του στενεκέδε με τα λάθη και τα γύρι. Και τα λάθη. Έπαθα σοκ, παιδιά. Έτσι έκανε λαό, φίλε. Από το καφριλίκι σου έκανε λαό. Από το γευτιλίκι σου και το καφριλίκι σου έκανες λαό. Ναι, όμως τώρα αυτό αυξάνεται. Εμένα οι μαθητές μου. Μ' αρέσει τώρα που αυτοί είναι 50 χρονών και λένε κόλλη αυτό το πράγμα που γίνει. Είναι τέσσερα. Απαράδεκτα. Πολύ κακό αυτό το πράγμα. Κάτι ταξιτζίδες φίλοι μου με αγουρές άσπρες. 20-50 είναι. Ναι, τώρα που πλησιάζει προς τον κύριο έγινε σε αυτό. Αυτοί πάνε στην ένα. Πάντως γυφτιά, ναι. Αυτή πάει στην ένα τώρα η καρνίβα. Εκεί πέρα πρέπει να. Τελευταία γευτιά που έκανα ήταν προχθές που ανέβηκα στο 30 και δεν πλήρωσα το. Για ένα ευρώ τώρα. Αλλά με παοξίδες μπήκα μέσα. Για ένα ευρώ, εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Όταν σταματούσαν κάτω στο Πασιάκο, ούτε το πει έμενε στην πινακίδα εκεί πέρα. Στο Πασιάκο. Τώρα κάνουν τους κυρίους. Κάνουν και αυτό για τη βία. Είναι σωστά πράγματα αυτά, παιδιά, μεγαλώνουμε. Τώρα τα τουρνικέ. Επιτρέπεται, Ραπτόπουλε, επιτρέπεται να μιλάς για τη βία εσύ. Παιδιά, μεγαλώνουμε. Όταν κλέβα τον Πασιάκο, καλά. Χρυσή καβένα, ανοιχτό που κάμισο, τρίμα απ' έξω. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα του. Ό,τι θες πες. Για πες να ακούσουμε. Πρόσεξε να δεις κάτι. Ξεκινήσαμε πρώτα. Πόντιο στη Σεβίλε. Είμαι λίγο πόντιο. Τι λίγο πόντιο, ρε. Εσύ πρέπει να είσαι 100%. Ξεκινήσαμε προβληματικά τη χρονιά σε θέμα επίθεσης, ναι. Κάνοντας πολλές τελικές χωρίς να έχουμε τον άνθρωπο να βάλει τον γκολ. Έρχεται ο Πρίγιοβιτς, παίρνουμε μια ελπίδα ότι κάτι μπορούσαμε να κάνουμε μπροστά. Πάει κλίδα, ναι. Πάει κλίδα, πάρτο να έρχονται πάλι να πούμε οι ντουσταμπάνιδες που λες. Ντουσταμπάνιδες, μια χαρά τον λες, έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα μέσα. Ναι. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλει να τελειώσει και δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Ναι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα, δηλαδή βλέπω ποια αισιοδοξία έχουν. Δηλαδή όταν σε κάνουν γκολ τα χαφ από πίσω. Εντάξει, καλό είναι και αυτό τα χαφ να κάνουν τη δουλειά του από πίσω. Καλό είναι. Κωστά, ναι. Κωστά. Μιλάμε σε ένα μπέρκ μπροστά. Ναι. Που πυροβολάει, θα έχουμε δυσκολία στους σταδιοματές σωστό! Που είναι το κυπέλλον. Σωστό, 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 σωστό. Να μην ζούμε σε αυταπάτες. Πάθαμε πάλι την ίδια ιστορία που πάθαμε και στον τελικό του κυπέλλου, που πήγαμε αποδεκατισμένοι ενώ τα δώσαμε όλα με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καλά. Άρα είσαι απεσιόδοξος. Είμαι απεσιόδοξος γιατί δεν έχουμε τον άνθρωπο, τον κολτζή μπροστά. Ναι. Δεν έχεις το εύκολο γκολ. Ναι. Δεν το έχουμε. Δηλαδή περιμένω τον Γκάνης να με βάλει γκολ. Το κλείσαμε το μαγάζι. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, πήρε ο Ιβάν τη ΕΚΑΠ, έχει όραμα από οξύς μας έλεγες. Πήρε το Μακεδονία Παλάς, έχει όραμα από οξύς μας έλεγες. Πήρε κανάλι τα ίδια. Ούτε ο Νοστράδαμος τόσα οράματα. Τι σου ρωτή πήρε τώρα. Ναι. Είναι πολύ πράγμα. Δεν έχει όραμα από αξίες με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει, έχει ένα όραμα. Καλημέρα. Σου λέει προχωράω. Παίρνω την Καστόρια, παίρνω την Δράμα. Παίρνω την Κατερίνη. Παίρνω την ξέρω εγώ. Παίρνω τα Σέρας. Αλλά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Έλα φίλε. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Και στους τρεις σας. Γεια σας. Έλα φίλε. Λοιπόν. Καλημέρα Θόδωρα, καλημέρα στον ονόματε Βασίλη, καλημέρα Κωστή. Ο Θόδωρα σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι πίσω. Πήγε ναι. Να πάρει ένα νεράκι. Ή το χάμπι να πάρει. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Αχ, μου Στέφανε, εσύ είσαι. Εγώ είμαι αυτό. Ο Έρμο. Καιρό έχω να τα πούμε τέλο πάντων, τι θα κάνω. Δεν τα πούμε τώρα. Λοιπόν. εσύ ρε Κωστή, μου αρέσει, είπε στο παιδί και το λοιπόν ότι με το που ξεκίνησανε μία γραμμή. Είχαν κατευθείαν δύο-τρει αγωγικοί που βγήκαν στο λιπέδο. Και τι θε να πει ότι όταν έχει κανένα μέσα στη γραμμή. Δεν έχω γραμμέ, τι άργια είναι. Μα
Αρχίζει, δεν το βλέπει το θέμα λίγο σαν τον Καρδινάλη ο Ρασελέα από εκεί πέρα, έτσι ντυμένο στα κόκκινα από εκεί πέρα. Υποτιμάς, μιλάμε μια ομάδα γιατί είδε φαινικό. Όχι, που λε ραδιόφωνο αυτό και θα το μπακ μόνο. Ναι, ορίστε. Φέραμε τον Αγιάνο, δεν χτυπάει το κουδούνι. Τι α σε κάνω τώρα, δε. Κατάλαβε. Με το κουδούνι τα υπολογίζει ο Αλαφούζο. Όλα τα υπολογίζει. Όλο με το κουδούνι τα υπολογίζει. Ο Κόδων, όταν βαράει σε υπολογίζει. Όταν δεν βαράει ο Κόδων, δεν σε υπολογίζει. Ο Κόδων. Και ξέρει ο Κόδων. Όταν έχει νούμερα από εκεί πέρα και τα λοιπά. Η ζωή είναι νούμερο. Με μετράνε για νούμερο εμένα. Αυτά να πάνε. Νούμερο είσαι, μου λένε. Ομολογώ ότι δεν άκουσα την εισαγωγή σου. Λίγο σα πέτυχα λίγο στα τελειώματα. Τι έβλεπε, survive. Άκου να δει, δεν άκουσα την εισαγωγή. Δεν άκουσα την εισαγωγή, Ρικοστή, συγγνώμη, να με συγχωρείς, αλλά σαν άνθρωπος έχουμε γίνει μια γενικότερη ζωή. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να παρακολουθήσει το survivor ή οτιδήποτε άλλο. Λες και δεν με ξέρεις ότι θα κάτσεις να δω survivor, πόση πιθανότητα θα έβλεπες. Το survivor, ρε φίλε, έχει 80%. Τώρα, άμα βγουν και οι Αργιανοί εδώ, θα πάμε στο 5%. Λοιπόν. Είπε ότι στην κλήρωση για τα 9 δεν βγήκε κανείς άλλος ξένος. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν μου λες. Ναι. Όλες αυτές οι εθνικότητες που ανέφερες προηγουμένως είναι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι. Ποιοι είναι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, πού, για πού λες. Για τα Αρνιά. Για τα Αρνιά. Ναι. Μουσουλμάνοι. Ξέρω εγώ. Άμα πεινάω εγώ τώρα με νοιάζει χριστιανός, δεν είμαι για μουσουλμάνος. Η πείνα δεν έχει. Όχι, όχι. Και πάσα. Συγγνώμη, τα δικά σου τα λόγια γενικότερα, λες ρε παιδί μου ότι εκτιμάς τον Αλβανό ο οποίος είναι, εκτιμάει την πατρίδα του και την υποστηρίζει, αλλά υποστηρίζει και τη θρησκεία σου. Βρε, αν πεινάει δεν υπολογίζει τίποτα. Ε, μα έτσι. Yeah. Δηλαδή θέλεις να πεις... Όταν πίναγε και βαφτιζόταν χριστιανός ο Αλβανός, καλά ήτανε, απ' την πείνα. Μπράβο. Λοιπόν, όταν πίναγε ο Αλβανός εδώ και... Δε με γινόταν χριστιανός για να μπει στην κοινωνία δηλαδή, πιο δυνατά να πούμε και τα λοιπά, τι. Συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια που είχατε Αρνιά πάλι ως οτιδήποτε άλλο υπήρχαν συμμετοχές κλειανούς από τους κλειανούς. Άκου λέει, τρεις Αλβανοί, δυο Τούρκοι, Σύριους δεν είχε τότε, η αλήθεια είναι, κάτι Ιουγκοσλάβοι, κάτι, βέβαια. Και ένας Σκοπιανός. Σκοπιανός ένας ήταν. Βάλω το γι' αυτό μέσα στην παράμετρο για να δεις ότι δεν διαφωνώ πως ο κόσμος έχει προβλήματα, καμία σχέση όλο αυτό. Για τον Άρη, εάν ρε φίλε πριν 20 χρόνια ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη έδινε Αρνιά, θα γινόταν θέμα γέλιο μεγάλο. Δεν θα έστελνε ούτε ένας. Ούτε ένας δεν θα έστελνε μήνυμα. Όχι μόνο δεν θα έστελνε μήνυμα από εκεί πέρα, θα πηγαίνανε και δεν θα πηγαίνανε. Εγώ άμα κληρώσω τώρα 30 παντελόνια του κόκκινου, έτσι φαρδιά που είναι, ναι. Δεν θα στείλουν μήνυματα κάποιος που δεν έχει ρούχα. Άλλος που είναι αδύνατος το παίρνει και για κουβέρτα, σου λέει με βολεύει. Γιατί? Κλήρωσε τώρα εδώ που είσαι 200 ευρώ να πάντα παίξει κουμάρι σε ένα καζίνο, να δεις πώς θα πάρουν. Ο χαμός θα γίνει. Μπορεί. Χαμός θα γίνει. 200 μάρκες. 200 ευρώ σε μάρκες. Στέφανε, ορίστε. Θα πάρουν τηλέφωνο, θα περιμένουν να παίξουν. Απ' έξω θα περιμένουν. 200 ευρώ σου λέω έτσι μάρκες για να παίξει κουμάρι στο καζίνο. Ακριβώς. Χαμός. Τους κατηγορείτε τώρα δηλαδή τους ανθρώπους. Ποιους κατηγορώ. Να σου πω, όχι, και εμείς από παίξω θα είμαστε, ρε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Το είπες αν τον κατηγορεί. Δεν έχει άδικο να τον κατηγορήσει κάποιος ο οποίος θα το πει βρε Έλληνα. Όπως λες και εσύ, Κωστή, πολλές φορές σε αυτή τη φάση μπορεί να χρωστάς τον Νίκη, μπορεί να χρωστάς τον Παντοπόλη κάτω, αλλά θα θελήσεις να πάει να το παίξεις με ξένα χρήματα να το παίξεις Μούρι στο καζίνο. Εγώ σε αυτό θα το κατηγορήσω. Ρε Μούρι, το παίζουν όλοι οι Έλληνες. Εδώ ο Κόκκινος υποσχέθηκε ότι σε ένα φυλακισμένο θα τον πάει φανέλα. Βγήκε ο άλλος από τη φυλακή, τον πήρε τηλέφωνο, λέει πού είναι ρε Κόκκινε ψεύτη η φανέλα. Και λέει, α, δεύτερο ψέμα. Ήρθα λέει στη φυλακή και δεν με αφήσανε. Η φανέλα υπάρχει, την είδες. Ναι, τώρα. Και του λέω κόκκινε αφού την πήρε τη φανέλα, τώρα που βγήκε το παιδί από τη φυλακή, δώσε την. Πάλε βρέστο. Ποια φανέλα πήρε. Δεν έχει φανέλα. Σου λέει σιγά μην βγει αυτό από εκεί, μη θυμάται. Ούτε φανέλα Μινέρβα πρέπει να παίζει. Έκανε το καλό χριστιανό χωρίς να πάει. Δεν με άφηνα λέει συγγενείς λέει μόνο. Γέρο εκεί πέρα. Αυτό είναι που θα το κατηγορήσω ειλικρινά. Πρώτο βαθμό συγγένεια. Ναι. Ψάχνεις να βρεις. Μπορεί να το πήγε τη φανέλα ο κόκκινος. Και σου λέει δεν είμαι πρώτος συγγενή και πήγε την πούλησε διπλάσια τιμή μετά. Αφού δεν την πήρανε στη φυλακή. Μπορεί. Παλιά άνθρωπος. Είπες για το θέμα του οράματος προηγουμένως. Ναι ρε, οι παοξίδες έχουν όραμα, έχουν προοπτική, έχουν ελπίδα, έχουν προγραμματισμό. Υπάρχουν ρεπόρτερ που τους κατευθύνουν κτλ. Ο Αριανός τι όραμα να έχει. Πες ότι είσαι ρεπόρτερ του Άρη. Τι όραμα να τον δώσει τώρα αυτό να δω. Πιο πολύ όραμα έχεις άμα κάνεις ρεπορτάζ σε μια ξένη ομάδα και τα λοιπά. Στην Ελλάδα παρά για το όραμα. Άσε τώρα τη ξένη την ομάδα τώρα. Άσε τη ξένη την ομάδα. Εδώ. Δεν διαφωνώ με αυτό. Είμαι Ηρακλειδέας και είμαι Αριανός. Και διαβάζω εφημερίδα σιγά μην πάρω.
και βλέπω ρεπορτάζ έτσι για μηδό. Δεν τολμώ να δω, δεν μπορώ να δω. Καλά, ο Ηρακλής είναι τελειωμένος, μην το συγκρίνεις με εμάς. Ο Ηρακλής είναι τελειωμένος. Ο Ηρακλής τετέλεστε είναι. Πώς τετέλεστε? Αφού τίποτα, ούτε φορολογική ενημερότητα, αυτά πάνε για αφού. Ναι, ενώ εσύ είσαι καλύτερα. Ναι. Δεν σου λέω ότι είμαι καλύτερα, ναι, αλλά σε τέτοια κατάσταση δεν είμαι. Δεν σου λέω ότι είμαι στο αεροπλάνο. Δεν έκανες μετάσταση ακόμα. Εντάξει, δεν καλά, το ξέρω, ναι. Πρέπει να κάνω λέιζερ να βγάλω τα ογκίδια εκεί μέσα, ξέρω. Πρέπει να κάνεις με λέιζερ τα ογκίδια. Εγώ σώπα, εγώ πάντως συνονόματε Βασίλη πάνω με αυτό το οποίο λέω, πιστεύω ότι αν τελικά η ομάδα δεν καταφέρει να ανέβει με το χ με τον πιο τρόπο, οικονομικά δεν θα έχεις πολύ μεγάλη διαφορά από την εικόνα του Ηρακλή φέτος του χρόνου. Ναι. Θα ζητάω η Τσιμπούρ 200 χιλιάρικα. Πηγαίνει στο hardball να παίζει χαρτιά εκεί που τον είδα εγώ προχθές. Τον είδες? Ναι. Κοίτα, ο Ηρακλής κατάφερε να κάνει χρέη με συμβόλαια που είναι μικρότερα από του Άρη που είναι τώρα στη Β' Εθνική. Αυτό είναι κατόρθωμα. Κατάλαβες τι έγινε. Πήρε το αφημί και δεν ανέβη. Πήρε το αφημί με ένα χαρτί χρέος ο Ηρακλής και με μικρότερα συμβόλαια από ό,τι έχει ο Άρης τώρα. Κατάφερα να κάνει 4,5 χαρτιά χρέη. Δηλαδή, ο Άρης, άμα δεν ανέβει και δεν πάρει τα έσοδα από τηλεοπτικά, Νόβα, ιστορίες από εδώ από εκεί, είναι καταδικασμένος να ζει στο ίδιο σενάριο. Δεν διαφωνούμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν έχει, ναι, να κάνει με κάτι άλλο. Απλά με το θέμα της προοπτικής που ανέφερε ο Κωστής έτσι και με κάποιο κομβασμό προηγουμένως. Δεν μου λες, Κωστή, η προοπτική του οπαδού του ΠΑΟΚ μήπως είναι εγκλωβισμένη στο να παραμείνει πρώτο στην πόλη του? Άσε ρε, πρώτο στην πόλη. Πάρει τώρα δύο παιχταράδες ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει την ΕΠΑ και θα μείνει πρώτο στην πόλη. Πάει για άλλα. Θα χώσει εκεί ο Ιβάν. Θα χώσει τα φράγκα. Κάτσε, συγγνώμη. Ποια άλλα, για πες μου, ποια είναι τα άλλα? Τι ποια είναι τα άλλα? Ποια είναι τα άλλα? Σου παίρνει τρεις παιχταράδες και πέντε ενώσεις και η διαιτησία πάει, εγώ σου λέω 50-50. Ωραία. Χτυπάει στα ίδια πρωτάθλημα με αυτόν τον Ολυμπιακό ή δεν χτυπάει? Συγγνώμη, δεν μου λες. Πρωτάθλημα μόνο Ολυμπιακός κυνηγάει. Τι άλλοι κυνηγάνε, στα ίδια όμως. Πολύ ωραία. Δεν έχει όραμα ο άλλος να πει. Τώρα έχω διαιτησία 50-50 έστω. Μπορεί να έχω και κανένα σφίγγμα. Σεντερφόρ πήρα. Θα που πάρει κανένα δεκάρι. Κάνα οχτάρι, κάνα εξτρέμ. Δεν πάρει. Τι και πιο καλή διαιτησία από 50-50 έχει τώρα. Αλλά πιο καλή. Στέφανε, δέστε να μην πετάγεται λοιπόν. Επειδή δεν πάει για πρωτάθλημα μόνος του, εσύ πιστεύεις ότι το μέταλλο της ομάδας, το οποίο συγγράφησε ο προηγούμενος ο Κρατής ο πρώτος, και οι υπόλοιποι, και ο Παναθηναϊκός, ναι, θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι. Δηλαδή, ναι, έχεις την εντύπωση ότι τι είναι πιο πιθανό να γίνει, Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Αν πληρώσει ο ΠΑΟΚ τις ενώσεις, ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, με το αν, κάτσε. Με το αν, μόνο οι πολιτικοί μιλάνε. Ναι. Ναι, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ το βλέπει πιο σοβαρά το έργο με τις ενώσεις. Να σου το πω έτσι πιο όμορφο. Δεν διαφωνώ. Πολύ ωραία, δεν μου λες. Το ενδεχόμενο να πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ. Τεράστια επιτυχία. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει και τη διαιτησία. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Εγώ λέω ναι. Γιατί οι διαιτητές αυτές οι πόρνες θα πάνε με το δυνατό από μόνος τους. Πάντως. Ερώτηση, σου λέω, εγώ δεν τα ξέρω. 100%. Εσύ το γνωρίζεις. 100%. Το μόνο που θα φοβούνται είναι κανένα τραμπούκο από το Μελισανίδη που δεν πληρώνει. Στο λέω εγώ, στα ίσια. Ερώτηση. Όποιος ελέγχει την ΕΠΟ, ελέγχει και την επόμενη ΚΕΔ. 100%. Μάλιστα. Εντάξει. Είδομεν όμως. Γιατί, ξέρεις κάτι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και άλλους δύο πεινασμένους. Γιατί και Άκη και ο Παναθηναϊκός είναι πεινασμένος, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Άκου φίλε, θα σου πω κάτι. Λέω, ο Σαββίδης παιδί δεν είναι. Ωραία. Δεν διαφωνεί κανένα. Πάω εγώ στην. Είμαι εγώ Σαββίδης. Mm. Είμαι εγώ Σαββίδης. Σου λέω εγώ. Δεν λέω ότι το κάνει, σου λέω ότι θα έκανα εγώ. Είμαι εγώ Σαββίδης. Πάω παίρνω τις ενώσεις. Πάω παίρνω την ΚΕΔ. Και μου πάει ο διαιτητής ανάποδα. Θα πάρω εγώ δυο σαν τον Στέφανο από μέσα εκεί για να τους κάνω Παύλο στο ξύλο. Εγώ Σαραπτόπουλος, δεν ξέρω να κάνω Σαββίδης. Εγώ Σαραπτόπουλος. Άντρε κολοπεδαράδε θα τους πω. Σας έχω ταΐσει, σας έχω ποτίσει. Εγώ Σαραπτόπουλος θα κάνω. Πλάκα κάνεις τώρα. Εγώ ρίξω τα καφράκια μου, τη βγαίνεις με κόκκινο. Μου τη με κόκκινο. Όχι, κανονικά. Θα σε τουλουμιάζω στο ξύλο. Σωστά, έχεις δίκιο εδώ πέρα. Έτσι το σκεφτόμουν κι εγώ. Υπάρχουν κανόνες στη ζωή. Το πληρώνουν έχει. Όλο 80 χρόνια πληρώνει, πριν 30 χρόνια γίνεται. Οι άγραφοι νόμοι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Η άλλη με ρωτάει. Βέβαια. Και άμα ξεφύγει η άλλη και φύγει, τρώει τη φόλα όπως έβαγε του Κυριακού η γυναίκα. Κανονικά. Στα πήρε όλα πίσω. Πήγε, τα κλέψε λέει αυτή. Ποια είναι, τι. Τα πήρε στο μεταροπλάνο και τα πούλησε. Θα τη πιει το αίμα. Τελείωσε, πάνε βρε τα μέτρα. Κάικε. Επόμενο, ναι. Πλάκα κάνετε. Υπάρχουν κανόνε στη ζωή. Παραβαίνει. Νύχτα είναι, μέρα είναι. Μπάλα είναι, ιατρική είναι, κανόνες έχει, εμπόριο είναι.
Μπορεί να τον παραβεί στον νόμο. Επιστολίδι μετά. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, το μεσημέρι είπατε τα δικά σας. Γεια σου φιλαράκι κλειωμένη. Να το κλειωμένη. Γεια σου ρε άρχοντα. Λοιπόν, τώρα πήρα να πω τα δικά μου. Επέ προοπτική. Δώσε κλειωμένη, δώσ' τους. Επέ προοπτική. Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω, είναι κανένας αργιανός εκεί. Όλοι αργιανοί μας. Εδώ αργιανοί είναι αυτοί. Λοιπόν, πρόσκει να δεις. Δεν θα ακούς αυτούς τους δημοσιογραφίσκους, τον ραδιοφόνο δεν θα τους ακούς. Μην ακούς. Λοιπόν, ο Άρης του Καρυπίδη, ο Άρης δεν χρωστάει ούτε μισό ευρώ σε κανέναν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα όπως βλέπεις, οι αθηναϊκές ομάδες οι μεγάλες προσπαθούν να ανεβάσουν τα καδρόνια του Απόλλωνα και τα τσουτσέκια της Λαμίας. Ενώ εσύ, η Μπαρτσελώνα. Ο Ραπτόπουλος μου έχει κάνει δύο ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου, τους έχει κάνει Μπράιτνερ και τους δύο. και τον κύριο Σιώπη. Καλή είναι. Λοιπόν, αυτές τις δυο τις ψόφιες τις ψήρες τις έχει κάνει παιχταράδες. Ναι. Να παίρναν τον Παυλίδη να πούμε και τον Πιτού Γκαρσία λοιπόν, να βγαίναν δεύτερη. Και τον Αντρέου. Λοιπόν, ναι. Και τον Αντρέου στα χαμ. Εάν ο Παυλίδης έπαιζε στην Κωνσταντινούπολη θα τον είχατε κάνει θεό τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το μεσημέρι πήγα να πω κάτι για το μάτσα Αγροτικός Αστέρας Λαμία που έρχεται σε δύο εβδομάδες. Είδαμε το Αγροτικός Αστέρας Απόλλων που ήρθε πριν δύο εβδομάδες. Και το Πασεραϊκό Λαμία. Είδαμε και το Πασεραϊκό Λαμία. Άτσε τώρα, τι είδαμε. Ο κόκκινος πήγε να με κόψει. Ο κόκκινος πήγε να με κόψει. Τι να κόψει ο κόκκινος, κάνα κοψίδι μπορεί να κόψει. Γιατί το παιχνίδι αυτό, η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα θα φάει 7 γκολ. Γιατί θα φάει 7 γκολ. Ξέρεις γιατί θα φάει 7 γκολ. Γιατί. Γιατί οι παίκτες του Αγροτικού Αστέρα είναι γκομενίτσες. Δεν το ξέρεις αυτό. Γκομενίτσες είναι. Φυσικά είναι γκομενίτσες. Κάντες εσύ να είναι δικές σου γκομενίτσες. Μπορείς. Τι πήγες με τον Πόπι και τον Τίμη και πήρατε φρέντο εκεί στο κιόσκι του Αγροτικού Αστέρα. Στο Αγροτικό Αστέρα Απόλλων. Λοιπόν, τι πήγε το Πόπι και τον Τίμη εκεί να κάνει. Κλεωμένη μας τη λέει εδώ Ραπτόπουλας. Εδώ τους κέρασε τον καφέ, έμαθα ο Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα. Τι πήγε το Πόπι και τον Τίμη, χουβαρντάδες εκεί. Και πήγε άλλος με τον Black & Decker. Ο άλλος με τον Black & Decker, ο πληροφορνίδη. Πάρτε 0-1 ο Κονέ. Ταγάρι, Αριανέ, ταγάρι. Χαμπάρι δεν πήρα. Ταγάρι, χαμπάρι. Ξέρεις το μανάκι, μπανάκι. Εγώ λέω ταγάρι, χαμπάρι. Τα γάρι χαμπάρι, τρυπήσανε με Black & Decker βρε το μάρι, ταμπάρι. Κατάλαβες, γιατί σου κάνανε το πισινό σαν το πλοίο ταμπάρι. Ο Ραούλ Μπράβο και ο Ιτζίδης, που ξέρω εγώ. Τις δικούς σου, εντάξει, ναι. Τα παιχνίδια που θα κρίνουν την άνοδο έρχονται μπροστά. Ποια άνοδο ρε, τελείωσε το παραμύθι, ποια άνοδο. Ο άλλο πάει στην Καλυθέα με πέναλτι ανύπαρτο κερδίζει. Ποια άνοδο. Αυτά εδώ πέρα, ότι τελείωσε. Θα πα εσύ στο Πασεραϊκό τώρα. Η καράβλα και εκεί στι χέρε στα χωριά θα έρθουν οι παοξίδε με τι τσουγκράνε εκεί και με τα ρόπαλα. Με τα τουρμούκια. Έχουν αποθυμένα δύο χρόνια πριν. Και θα στο κάνουν το μάτς μπάχαλο. Και πάει η Λαμία και πώ το λένε, και ο Απόλλωνα και ο Λιμοκοντόρο, ο προπονητή, ο φίλο του κόκκινου. Κάθετε εσεί σαν το σκουπόξυλο 0-1-0-2. Άσε ρε τώρα που θα πάρεις πρωτάθλημα, ταγάρι! Δεν θα τα λες σε μένα, πες τον Κόλκα θα τα πεις. Όχι σε μένα. Του Κόλκα! Αυτά θα τα πεις στον Κόλκα να του δίνεις κουράγιο, γιατί τρέμει μήπως ανέβει ο Άρης. Τρέμει ο Κόλκας, μην ανέβει ο Άρης. Ναι, Πάρκινσον τον έπιασε. Γιατί δεν θέλει να ανέβει ο Άρης. Ο Κόλκας. Ναι. Ο Κόλκας είναι ο μεγαλύτερος. Τώρα θα με κλείσει ο Φιλιππίδης άμα πω αυτά που θέλω. Έμεινε τώρα καμιά χοντράδα. Λοιπόν, εσύ θα ακούς ότι ο Άρης. Αυτά που δικαιούνται τόσα χρόνια, αυτά τα παίρνει μέσα στο γήπεδο. Όχι σαν τις γκομενίτες που κάνουν παρασκήνια και λοιπόν, άκου εδώ τώρα να σου το πω το έργο. Ο Άρης πήγε στον Εύωσμο και η κερκίδα του Αγροτικού Αστέρα είχε πιο πολλούς αγροτικούς από ό,τι αριανούς. Ο Άρης πρέπει να πάει 3.000 καρνίβαλοι στον Εύωσμο και να το κάνει το μάτς κόλαση. Μπορείτε να πάτε. Πρέπει να πάει 5.000, 4.000 στις Σέρες. Και να το κάνει μπάχαλο. Μπορείτε να πάτε. Το κάνετε μπάχαλο. Άσε τώρα κλαίγεσαι σαν την αδερφούλα εκεί πέρα. Τώρα κλαίγεσαι.
Πάμε επόμενη γραμμή. Καλή ανακοίνωση. 10 δευτερόλεπτα. Τι να το κάνω, τι να την κάνω την κερκίδα. Όταν τα δύο βασικά μου στόπερ δέχονται παρατήρηση από τον προπονητή για μειωμένη απόδοση. Τι να την κάνω την κερκίδα. Να πάνε 10.000, 20.000. Τι να την κάνω την κερκίδα. Σωστό και αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σου βγάζω το καπέλο. Ναι, στη δόξα μην, μην πάθετε καμιά. Αυτή έρχεσαι, έχετε να φάτε. Σας κάνει όλος ο τρελός. Λάτε, λάτε. Καλά να περάσετε. Με τη μύτη την καμψή ο τρελός εκείνος. Σας περιποιηθεί μια χαρά. Θα βάλει και εκείνο το βουβάλι, το γιακουμίδι να πούμε. Το μπάγκο, το νοβελίξ. Σας περιποιηθεί μια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Διάλειμμα, διάλειμμα, δευτερόλεπτα μείνετε. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Όσο για το μεγαλύτερο μακεδονομάχο σε αυτή την πόλη, τον έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς και είναι ο Καλαϊτζίδης. Γιατί μακεδονομάχος. Μακεδονομάχος. Γιατί προστατεύει τα συμφέροντα της Μακεδονίας. Όχι, αλλά είναι ο μόνος που αυτός και ο Θωμαίδης τους κυνηγάει με τόσο μένος ο χοντρός. Ναι. Δεν πίνει μπράντι ο Καλαϊτζίδης σαν τον Μίχελ, πώς το λένε, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον Θεοδωρίδη κάτω στο, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο. Δηλαδή το, ναι, το κάνει ηθικά ανιδιοτελή το κάνει. Όχι ρε παιδί μου, δεν το κάνει ανιδιοτελή. Και τότε τι μακεδονομάχος μας λες. Εντάξει, άλλοι τι μακεδονομάχοι. Κανείς δεν είναι. Ο ένας γράφει στον πρωταθλητή, ο άλλος έγραφε μετά στην ΕΠΟ. Τι μακεδονομάχοι. Όλοι είναι ιδιοτελείς. Άντε λοιπόν. Τι μακεδονομάχοι. Μακεδονομάχοι να πούμε. Καθένας είναι το παντελόνι του. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Καλά τα λέει κλειωμένης. Μαζί σου, Γιάννα, κλειωμένο. Ο άλλο το φλάσ, να πούμε. Μα και ο ονομάδο το φλάσ. Πού το είδατε αυτά, ρε. Ναι. Κάτσε να μιλήσει, Αριανά. Να μιλήσει. Αριανό λοιπόν, είναι ο Βίλο. Ναι, ναι. Πού ξεθάρετε. Ναι, ναι, για πες. Πέρα από το ότι παίζουν μεταξύ του Απόλλων και Λαμία. Θα έρθουν χείρε, ρε φίλε. Ναι. Α φέρουν χείρε, εντάξει. Του έχουμε και του. Κορόιδα είναι να μην φέρουν χείρε. Α φέρουν ό,τι θέλουν. Έχουν και όφη να παίξουν. Εντάξει, τον όφη θα χάσουν, να ξέρει. Ποιο? Αυτό. Είναι αυτός. Τόσο παλικάρια που είναι η κριτική, τι να σου πω. Μια χαρά είναι η κριτική. Πολύ παλικάρια είναι. Όλα τα σουπιδόνσει σε άιντε να πούμε. Μόλι πάρουν το πλοίο και έρθουν Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παλικαριά έφυγε. Α, μόνο που του είδα προχθέ κάνανε τη μαγιά εκεί στο Υπουργείο. Καρότε. Άντε, μπράβο, εκεί του γούσταρα. Καλά, επειδή του άφησαν, όχι ότι άμα δεν του άφηναν. Α, πήγαινα να του σταματήσουν. Ξέρει κάτι γαϊδουρόβλαχοι που ήταν εκεί. Ναι, δύο πράγματα. Γαϊδουρόβλα και κατευθείαν με τα πρώτα χημικά και κατευθείαν λακκίζει. Α, τα χημικά. Δεν ρίχνει αριστερά χημικά, είναι πολιτισμένοι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Υπάρχει πολιτισμό στην αστυνομία. Δεν χύνουν χημικά, καρκινογόνα μόνο. Βρε, ό,τι έγινε εκεί πέρα για τα κανάλια έγινε. Τα κανάλια είπαν ήσυχα να πάρουμε κανένα πράνο και τέτοιο τώρα. Ακριβώς. Στημένοι όλοι ήταν εκεί πέρα τώρα. Άλλο χτένιζε το μουστάκι, άλλο χτένιζε το μαλί για να βγουν στην κάμερα του. Άρα κότε η κριτική έτσι. Ναι, κότσι ξεκότσι είδε τώρα εκεί πέρα. Όλοι πλάνα λέει ντε μεκ, σπάζανε το τέτοιο, κάνανε το άλλο. Ποιοι είναι άνδρες, Ραπτόπουλο τελικά. Ορίστε. Ποιοι είναι άνδρες τελικά. Ποιοι είναι άνδρες. Όλους τους κράζει, κανένα δεν είναι άνδρες. Άνδρες ποιοι είναι. Αυτοί που είναι στο Facebook, ρε φίλε. Κόκκινος. Αυτοί που είναι στο Facebook και δέρνουν εκεί τον κόσμο στο Facebook. Τζον. Λοιπόν. Στο Facebook.
Πριν μερικά χρόνια, τέλη του μηνός δεν είχα λεφτά. Παίρνω τηλέφωνο, στέλνω τηλέφωνο την μήνυμα την κόμμα, λέω, καθώς θα άρχισε, λέω, σταμάτησε ένα περίπτωρο να φέρεις προφυλακτικά. Την κόμμα το είπες. Ναι, ναι, με το που το ακούει αυτό, λέει, τι λες, λέει, για ποια με πέρασες, λέει. Έρχεται με τα μάξι, με παίρνει, πάμε, σταματάμε σε ένα περίπτωρο, μου δίνει λεφτά και παίρνω προφυλακτικά, ας πούμε, εντάξει. Και μετά τρεις μέρες έδιωξε. Ο καθόλου, τι είσαι, όχι. Στα πληρώνει ακόμα. Θα είσαι γλυκό τσούτσου, να φαίνεται. Τότε ήμασταν, εντάξει. Τώρα, τώρα τι, ουρολογικά και εσύ έχεις. Δεν σε μπορώ εγώ, Στάθη. Όχι, απλά είμαστε τρίτη. Φοβάσαι, Γιάννη. τότε τι. Ναι. Για λέγε, ρε φίλε. Όχι, απλά είμαστε τρίτη τώρα, λοιπόν. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτή ξέρει για ποια με πέρασε. Θα πάρω εγώ προφυλακτικά από το περίπτερο. Ναι. Όχι να μην δώσει λεφτά τράπη και να πάει να πάρει ίδια. Ναι, για ποια με πέρασε. Αλλά όταν τη το κάνει, ναι, και αλλάζει. Άλλο έτερο νεκάτερο που λέει ο κόκκινο. Έτερο νεκάτερο! Καλημέρα. 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 Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλο, στην πιο ερωτική πόλη. Α, γιατί καλά η φωνή σου είναι μεταλλική σαν του κόκκινου. Σαν του κόκκινου. Ήρθατε από ποτό, κύριε Βαγγέλη. Παλικάρι μου. Καλημέρα στο Θόδωρο, καλημέρα στο Στεφανάκου, καλημέρα στο Γιάννη. Ήμασταν έξω με τον κύριο Σάβα. Ναι. Ευτυχώς πλήρωσε ο κύριος Σάβας, κύριε Ραπτόπουλε, σήμερα και τη βγάλαμε, εντάξει. Κουτραντάν, ναι. Κουτραντάν, δεν ξεχάσαμε το πορτοφόλι να κοιτάμε το ταβάνι την τελευταία φορά. Δεν ξέρω, εσείς το συνηθίζετε στη Θεσσαλονίκη να είστε κούτρα. Οι βασιλιάδες αυτής. Οι εφευρέτες αυτής. Οι εφευρέτες, μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν κάνετε και κανέναν έρανο σε αυτή την πόλη, γιατί κάνετε και έρανους αραιά τακτικά και πολλά. Ναι, αλλά οι έρανοι δεν πηγαίνουν τα λεφτά εκεί που πρέπει, πάνε αλλού. Για αυτοκίνητα λέμε. Πάνε αλλού, μάλιστα. Τώρα από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, κύριε Ραπτόπουλε. Θόδωρε, θα σε επαναφέρω στην τάξη. Μάλιστα. Ο Παύλος ο Κουτσολιάκος δεν εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή Μιστακίδη. Κουλούρη, Χαρίση, Πέλκα και Τζιόλι. Από την ομάδα της γειτονιάς του κυρίου Ραπτόπουλου, αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πρότινος δεν ήταν. Όχι, όχι. Καμία σχέση ο κύριος Κουτσολιάκος με τον κύριο Μιστακίδη, με τον ποδοσφαιριστή Μιστακίδη. Τώρα δεν θέλω τα να πω. Δικαιώματα του Χαρίση, του Πέλκα. Και γειτονιάστηκε το παιδί. Δεν λέω. Μάλιστα. Ναι, όπως και κάποιο άλλο ανερχόμενο αστέρα Έλληνα, του Φουρτούνη, του διεθνή αυτού μέσου που. Φουρτούνη, βέβαια. Βεβαίως, κύριε. Εγώ θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας, κύριε Ραπτόπουλε, να συνεχάρω το φίλο σας τον κύριο Καλαϊζίδη, όχι για τις προπονητικές του ικανότητες. Αλλά δια το ήθος, το τζαμπουκά και το σθένος που επέδειξε στο τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα, που σαν το μου θύμισε Βαγγέλη Κολώνη, κύριε Ραπτόπουλε, στο Κολχικό. Κοίταξε, ρε, πρόταξε τώρα τα στήθη του για τους ποδοσφαιριστάς. Καβαλιώτης να παίξει για Δραμηνό, δεν το περίμενα. Γιατί, κύριε Ραπτόπουλε, θυμηθείτε για την ομάδα της καρδιάς σας πριν δύο χρόνια. Θυμάμαι είχε βγει και ένας παράγοντας της Καβάλας τότε και έλεγε ότι δεν έχουν αντίρρηση αυτοί να γίνουν τα μάτς την ίδια ώρα παράλληλα για να μην υπάρχουν υποψίες στους φιλάθλους. Αλλά εγώ θυμάμαι που με έδειξε ο κύριος Σάβας στιγμιότυπα από το ματς, ναι, και με έδειξε εκείνον εκεί τον ποδοσφαιριστή που τον είπε τον τερματοφύλακα σε εκείνη τη γωνία. Θα το χτυπήσω. Του το έδειξε, ναι, που. Ναι. Και παρεπιπτόντως είχε κερδίσει ο Πανσεραϊκός εκείνο το φιλικό το ματς. Τον παπά λες. Δεν θυμάμαι, Θόδωρε. Έλα, τον παπά λες, μέσα στην Καλαμαριά. Παλιά αυτό δεν λες. Ναι, μα όχι, δεν μπορεί. Μάλλον. Αλλά εχθές όμως. Ο κύριος Δικόης είναι προπονητής στην Καβάλα, κύριε Ραπτόπουλε. Σαν ουρακοτάγκος πανηγύριζε τα γκολ της Καβάλας. Γιατί όμως. Τι όφελος δηλαδή. Ένας αδιάφορος προπονητής. Μία αδιάφορη. Αλλά παίξανε για την ιστορία του. Καλέ, ναι, είναι παθιάρης. Για την νέα Καβάλα. Ναι, γιατί ναι, ξέρετε, είναι με καινούργια φήμη και αυτή η αμαρτωλή ομάδα. Η αμαρτωλή Καβάλα. Ναι. Βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δεν. Και αυτοί δεν πήγανε ποδοσφαιριστές, δεν χάσανε τα δουλεμένα τους. Από προσφυγές. Δεν μπορούν να πούνε ότι αυτή δεν είναι αμαρτωλή σε αυτή την πόλη. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμαριάς μπορούμε να πούμε μέσω της εκπομπής, κύριε Ραπτόπουλο. Βέβαια. Τι είπε ο κύριος Κλεωμένης για τον αγροτικό αστέρα. Σας παρακαλώ, κύριε Κλεωμένη, δεν θα χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Οι παίκτες του αγροτικού αστέρα είναι γκομενίτσες.
Τι είναι? Γκομενίτσες. Τώρα δεν κάνει να μην. Ενώ επειδή παίξαν με τον Άρη σκληρά ήταν Άντρακλες. Παναθεμάσαι, πήγε στον Εύωσμο να πούμε και συνέβησαν δύο άτυχα συμβάν το τελευταίο μήνα στον Εύωσμο. Ποιο είναι το άτυχο? Να μην τα αναφέρουμε. Πέθανε ο Βενζινάς. Τον έκανε. Το... Ναι. Πέθανε ο Βενζινάς. Ναι. Μα και αυτό, ναι. Βρήκανε στην κερκίδα. Λέω εσένα σε γουστάρω πολύ, ρε φίλε, του λέω. Ναι, ρε φίλε. Έβριζε τον επόπτη, του ρίχνε πράγμα. Τον έρευνε. Πουστρούκι μεγάλο, πινελί και τα λοιπά. Λέω θέλω να σε γνωρίσω. Λέω έχω βενζινάδικο. Και ανταλλάξαμε τηλέφωνα, λέω πάω από το βενζινάδικο. Με λέει μην πα. Πέθανε ο Βενζινάς. Μην πας. Τι κάλτσα είσαι. Να ρωτήσω κύριε Ραυτόπουλε και τον Στέφανο. Στην Κατερίνη, στην Κατερίνη γνώρισα τον παπά του Μιστακίδη. Με τον Σταύρο Διαμαντόπουλο. Τι κάλτσα τρίπια είσαι. Τρίπια μαύρη και λασπωμένη. Είσαι ποδοσφαιρική μέχρι το γόνατο. Του λέω τι παιχταράς είναι ο γιος σου, φίλε. Από πίσω άμα έρχεται και τα λοιπά. Ωραίος είναι και τα λοιπά. Εσύ συστηθήκαμε. Πυροσβέστης μου λέει παλιός και τα λοιπά. Ωραίος παίκτη. Εγώ άμα γουστάρω ένα παίκτη. Το γουστάρω, μ' αρέσει λέω το παιδί. Έλεγε ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος στα σούμερα στο ένα με έναν. Πρέπει να το φτιάξουμε, του πιάσαμε την κουβέντα. Λέω κόκκινο στις σύλλευτες που τραυματίστηκε, λέει ο Μιστακίδης. Και ο Πρίγιοβιτς, που με το πει καλή κουβέντα, πάει κλείδα. Καλή κουβέντα θα το πω. Πεχταράς, Ανδρούκλαρος. Στο κεφάλι, Ανδρούκλαρος. Πάει κλείδα. Πάει κλείδα. Πάει το παιδί 6 μήνες πάνω στην άνοδο του. Πέρσι, τι κλουσιά έχει ρεφαλακρά, με λέει. Τι κλωτσιά έχει σε μένα, τι κλωτσιά έχει. Πρόσκειο χεία στο εγώ. Κύριε Ραπτόπουλε, κύριε Ραπτόπουλε. Τι κλωτσιά. Πρόσκειο χεία στο. Όχι κάλτσα, καλτσόνι σε ρε. Ωρε φίλε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε. Ωραία, αμέ. Στον κύριο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλε, να σα ρωτήσω. Ξέρετε γιατί απελάθη ο Σαχούρκο όταν έπαιζε στην ομάδα των Γρεβενών με το φίλο σα που ήταν προπονητή. Καμπερίδη. Ναι, αυτός που είναι προπονητής, καλά τώρα, το να είσαι προπονητής, ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μου λες, πες ότι ήσουν προπονητής, δεν ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι, 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 ναι. Θα πήγαινες ποτέ σε ομάδα που θα είχε πρώην συνάδελφο που ήταν γυναίκα προπονητής. Για τον Καμερίδη. Ρε φίλε, δηλαδή πόσο απελπισμένος πρέπει να είσαι σαν άνεργος προπονητής να πας σε ομάδα που έχει τη χειρότερη άμυνα, έτσι. Τη χειρότερη άμυνα και να έχει διώξει τον προπονητή που αυτή το πόσο το κατήχε γυναίκα. Είναι απαράδεκτο να είναι γυναίκα προπονητή σε μια ομάδα. Και να είσαι και πρώτο τελευταίος. Δεν μου λες, μπορείς να μου πεις τρεις παίκτες από την Οκυσάρια. Δεν τους θυμάμαι. Αχιλλέας Νοκυσάρια, ποιο λέει. Δεν τους θυμάμαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, το τερματοφύλακα, άντε να σου πω, πες μου το τερματοφύλακα πώς το λένε που είναι και συνονόματος με πρώην ποδοσφαιριστή των Γιαννιτζών. Έφυγες ρε, φύγε ρε. Δεν το Κούζα βρε. Κούζας, ναι, ο Κούζας. Δεν τον ξέρω. Κούζας. Ο Κούζας. Κούζα είχα και συμπαίκτη εγώ. Στο Ποσειδώνα. Έπεσες. Πέσαν τόλοι ρε κερατάδες. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, θα κατηγορήσουμε εμείς που παίρνουν του αγροτικού ασέρα. Εσείς. Που τους πάει άλλος ένα καζάν τυπί να φάνε. Ναι, ρε. Και τρώνε και λιγδώνουν τα τεράκια τους. Ας είχε τα κάκαλα ο δικός μας. Θα τους πάει το καζάν τυπί αυτός. 90-90-90 μ' αρέσεις. Δηλαδή. Δεν το βλέπεις όπως ο κλεωμένης μυρώνα. Όποιος έχει το καταήθει, το μοιράζει. Ο άλλος λέει στο ξανά μπαστασέρα στα καθή η άνοδος. Μόνο ως τρίτη στην Αλφα. Δυο μέρες παίζαμε, μήπως ισοφαρίσετε. Και Αργιανό δεν είδαμε λέει. Και με ελεύθερη είσοδο μάλιστα. Ο 339 Παοξής λέει, βρερά, τι 5.000 λέει. Εδώ δεν μάζεψα 5.000 με Ολυμπιακό. Είναι όλοι μέσα στο σπίτι λέει με κάτι λέει χαρτομάντιλα. Και για πιστό σύντροφο λέει ένα δίσκο του Καζαντζίδη. Κοίτα να κρατήσει την τρίτη θέση, βρε. Πιάσε τα όνειρα για νόδου, βρε. 35.000 μα λέτε ότι γεμίζει η Τούμπα και η Τούμπα είναι 28. Πτυσσόμενη η Τούμπα, ξαφνικά αυξήθηκε. 35.000 μέσα. Αν την πιάσει και την κάνει να πούμε 40.000 τώρα ο Ιβάν. Ναι. Θα κάνει και αυτό. Θα την κάνει επέκταση. Γιατί να μην την κάνει. Κλεωμένη, κόψε τα τσίπουρα βραδιάτικα και μη λες τέτοια. Μου κρίνει τον κόρμπο και το σιόπι που έχουν βγάλει όλα τα 90 λεπτά, ρε φίλε. Σε κάθε μάτς θα ήθελες να τους έχεις, λέει, εδώ η Δέσπο, λέει, έχει σε σπριντ, λέει, τον Πιτού Γκαρσία και τον Ρόλ Μπράβο. Από ό,τι φαίνεται το ποτό, λέει, δεν σου κάνει καλό. Ο παδός Πασεραϊκού 738 λέει, 4 χρόνια χωρίς Πετράν και πάει το Σάββατο με Σμύρνη, σε εμάς που μπορούσε να δει όλη χώρα, απούσα. Ουδής Αχαριστότερος, Πασεραϊκός Τσέ και Βάρα Κλαμπ, μάλιστα.
Την Κυριακή ερχόμαστε όλοι για το διπλό δοξάρα μόνο. Πώς το βλέπετε το Καλαμαριά δόξα, μέχρι να γεμίσουν οι γραμμές. Εμφύλιος πόλεμος θα γίνει εκεί πέρα. Πώς? Μακεδονικός εμφύλιος πόλεμος. Με ποιον είναι, λες, οι Παοξίδες? Παοξίδες με τη δόξα είναι. Γιατί να είναι μόνο με τη δόξα είναι, εγώ πιστεύω. Γιατί? Για τη δόξα, γιατί να είναι με τη δόξα. Πες μου ένα λόγο που ο Παοξής σήμερα στο ντέρμπι Καλαμαριά δόξα δράμας είναι με τη δόξα δράμας. Για ποιο λόγο να είναι? Δύο λόγους θα σου πω. Εγώ δεν ξέρω. Λόγω ότι η δράμα πάγο κρατείται και λόγω ότι η Καλαμαριά αργιανοκρατείται. Από πού αργιανοκρατεί? Α, λες δηλαδή ότι στην Καλαμαριά οι περισσότεροι φύλαθλοι είναι αργιανοί? Καλά, αυτό εννοείται, ρε φίλε, τώρα το μάθες. Ανατολικά προς Αγίνα τα μέρη Καλαμαριά, όπως ξέρω, το αργιανίδικο στοιχείο είναι πολύ δυνατό. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Ένας λόγος οπαδικός. Διοικητικά, πες εσύ, εγώ σου λέω για το οπαδικό ότι ισχύει αυτό. Η δράμα αντικειμενικά είναι ασπρόμαυρη, η Καλαμαριά αντικειμενικά είναι κυτρινόμαυρη. Όπως και να το κάνεις. Τώρα σε 50 χρόνια δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι, τώρα σου λέω. Κυτρινόμαυρη Καλαμαριά. Ναι, όχι, αεξίδες, μην το πας. Θες να πεις δηλαδή ότι θα πάνε αργιανοί να υποστηρίξουν Καλαμαριά? Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν νομίζω. Εγώ σου λέω σαν λαό, σαν περιοχή, σαν κόσμο, σαν ιδεολογία, σαν αντίληψη. Εσύ χωρίζεις την πόλη στα δύο και λες ότι από τη μια μεριά της πόλης είναι αργιανοί. Και από την άλλη δεν λέω από τη μια μεριά και από την άλλη. Λέω ότι συγκεκριμένα στην Καλαμαριά, όπως άμα πας στη Νεάπολη είναι Παοξίδες, άμα πας στην Τούπα είναι Παοξίδες, άμα πας στο Χαριλάου είναι αργιανοί, άμα πας στην Καλαμαριά είναι αργιανοί, ρε φίλε. Αντικειμενικά, πώς να το κάνουμε? Σόπα, ρε φίλε. Δεν έχει περιοχές η πόλη που είναι στιγματισμένες οπαδικά. Καλώς εγώ, η Καλαμαριά είναι αργιανή. Τι να κάνουμε τώρα? Καλαμαριά είναι αργιανή. Ναι. Επανομή σε νέα εμπιβάτες και τα λοιπά, τι είναι? Αυτά δεν ξέρω από εκεί, δεν ξέρω, μη σου πω ψέματα. Εγώ ξέρω, ας πούμε, παράδειγμα Νεάπολη, ρε φίλε, Παοξίδες είναι σε φανελάγωνο. Δεν μου τα κοκαλάσω να μου πει η Μαριανός. Νεάπολη, Κορδελιό. Ναι, Κορδελιό. Άμα πας, ας πούμε, Τούμπα. Εντάξει, επειδή είναι σύνορα με Χαριλάου, άμα πας Τούμπα Τούμπα μέσα, το ίδιο. Αν πας σύνορα με Χαριλάου, πιο light τα πράγματα. Αν πας Χαριλάου, αργιανή, ρε φίλε, τι. Για να βρεις Παοξή, πρέπει να κάνεις υπεύθυνη δήλωση νόμου 105. Ο Γιώργος που είναι στην Παρμίτα είναι. Εσύ βρήκες ένα κι άλλον ένα που είναι τώρα. Τον πατέρα του Γιώργου. Σοβαρά, μιλάς. Εντάξει, τώρα το σοκαλαμπούρι. Πείτε μου, 2-31-05-10 λεπτά που μείνανε για να τελειώσει η εκπομπή, 10 λεπτά. Οι Παοξίδες ένα λόγο που θα υποστηρίξουν το ξαδρά μας. Και θα πάνε και στο γήπεδο, λέει, και θα τα κάνουν και μάλλον. Να, είδε τώρα. Πήγε η κουβέντα στον πάγκο και δεν έχουμε ούτε μια γραμμή. Κατάλαβε. Σώμα, ρε φίλε, τώρα. Τι σώμα. Πήγε η κουβέντα στον πάγκο και δεν μια γραμμή. Έλα, δεν έχουμε. Βγάλαμε 5-6 αργιανούς. Τι βγάλαμε 5-6 αργιανούς. Ξεχασμένους από τον Θεό να πούμε. Ναι. Αλλά θα είναι με τη δράμα, λες. Παοξίδες με τη δράμα. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Λένε οι Παοξίδες για την αδικία. Για να δεις αυτό το DNA του Έλληνα πόσο μου αρέσει το πολύπλοκο, το μη το πω αλλιώς, το πονηρό. Λένε για την εξυγίαση οι Παοξίδες και ότι θέλουν να καταπολεμήσουν τη χούντα του Ολυμπιακού κτλ. Yeah. Γιατί δεν είναι με τον Καλαϊτζίδη που έκανε επανάσταση και είναι με τη δόξα δράμας, για πες μου. Γιατί δεν είναι οι Παοξίδες. Με τον Καλαϊτζίδη, ναι, που έκανε την επανάσταση και το μισούνε και είναι με τη δόξα δράμας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού κλαίνε για το κατεστημένο του λιμανιού. Yeah. Γιατί δεν υποστηρίζει ο Καλαϊτζίδη. Και Θεσσαλονίκη ομάδα κιόλα. Ναι, εννοείται. Για να πάρουμε ένα φίλο. Έλα, φίλε. Μα την έκατσε. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι 20 χρόνια ο Πειραιάς έτσι αλλιώς μας αδικάγανε, μας φυράγανε και μας κάνανε. Και τώρα που ήρθε ο Καλαϊτζίδης, πήγε στο δικαστήριο. Που εγώ δεν το γούσαρα αυτό, γιατί επειδή πήγε στο δικαστήριο, ομάδα μου έμεινε καμία εθνική. Εις βάρος της ομάδας. Εις βάρος της ομάδας μου έγινε. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εγώ λέω για τον Παοξή τώρα. Ναι. Που πήγε στο δικαστήριο, πολέμησε το Μπρούχοντα στα ίσα. Στα ίσα, face to face. Αυτός με τον Γεωργία, τον Καλογέρη και κάποιους άλλους. Που τον πήγε στα ίσα το κοντράρι. Αξίδες. Γιατί δεν είναι μαζί τους και να πει ενέργεια του κατεστημένου και είναι με τον άλλονα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση. Ο Καλατζίδης λέει λόγω των ενώσεων. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Να ένας Παοξής παλιός. Τι κάνεις, ρε Καφέ? Καλά ρε φίλε. Πού είσαι, ρε φίλε? Για πες. Λοιπόν, φίλε Μπαμπάμ, Θόδωρε, καλησπέρα. Καλημέρα. Μπαμπάμ, ναι, λέγει. Λοιπόν, φίλε, ο Καλαμαριώτης, ο Γνήσιος, είναι ένα 30% φίλε Παοξής και ένα 70% πολύ αντιπαοξής. Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν την ψηλώ γουστάρω την Καλαμαριά. Θυμάμαι και με τον Μπινιώτη τερματοφύλακα, ένα Καλαμαριά που έπαιρνε ένα 4 που τολμήσαν και εξομίσαν το ανθεληνικό σύστημα. Καμιά, ναι, αλλά τη σώσατε πριν 10 χρόνια. Τη σώσαμε, ναι, για άλλους σκοπούς φυσικά. Όχι ότι μας έγινε την Καλαμαριά, για άλλους σκοπούς τη σώσαμε. Ναι. Λοιπόν, όσο δε αναφορά, ρε Θόδωρο, θέλω να μου λύσει μια πορεία επειδή ζεις και Αθήνα. Εντάξει.
ποιος κόσμος, εσύ ρε Κώστα, παίζει Κυριακή 7.30 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, μάτς πρωταθλήματος. Και έχεις 6-900 εισιτήρια που τα εξαντλείς όλα, πάνω κάτω διάζωμα, και Δευτέρα το πρωί φυσικά έχεις το άγχος της δουλειάς, να είσαι Θεσσαλονίκη 7 η ώρα οπωσδήποτε. Μη μου λέτε δηλαδή για τελικούς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δηλαδή δεν μπαίνει σε σύγκριση. Παλιά λέγανε είσαι Νιουγοϊβάς, είσαι Ροκαμπυλάς, είσαι ΠΑΟΚτζής. Σου λέω και στην Αγία, δεν καταλάβει. Είσαι Ροκά, είσαι το ένα και το άλλο. Δηλαδή, μην μπαίνει αυτό το τρυπάκι τώρα. Δηλαδή, δεν έχει να αποδείξει τίποτα, ρε φίλε, ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Να σου πω, που επιτρέπει. Ήμουν, ξέρω εγώ, 13.000. Ο Ηρακλής Μανώφη, μαζί με εμάς φυσικά βοήθεια, ήταν και αυτός 15.000. Α, πήγατε στον τελικό κυπέλλου με τον Όφη. Πώς θα ξέρει αυτά. Αυτά δεν τα ξέρω, όχι εκεί. Ότι πήγαν και παοξίδες στο Ηρακλής Όφη. Φυσικά, εννοείται εσύ. Α, πήγανε. Εδώ ρε Κώστα, να σου πω και ονόματα γνωστών Αριανών. Δεν θέλω φυσικά στον αέρα. Τους παίρναμε συνέντευξη. Το όνειρό τους ήταν να πιούν καφέ στον Νέον. Θοδωρέ, στον Νέον. Ναι. Στην Ομόνια. Να περπατήσουν ένα εξάωρο, αγέροχοι, και να πούνε ότι είμαστε οι Βούλγαροι και περπατάμε κανονικά. Ναι. Με μαζί μας ερχόσασταν. Ποιος τολμούσε, ρε Αριανός, μόνος του αυτόνομος Ηρακλειδέας το 88, 89, 90, 86, 92. Α, δηλαδή η Ηρακλειδής το 87 σας θέλαν βοήθεια για το ξυλίκι, να πούμε γι' αυτό. Μας θέλαν βοήθεια, ρε. Είμαστε και φιλαράκια. Άλλο τώρα μην έπεισε τώρα αυτή την εξαετία με τους αυτόνομους. Ναι. Εγώ έπινα καφέ στους παπάφινες, από και έτσι. Μ' άρεσε η Κώστα. Μάλιστα. Καφέ κανονικά. Να σε διακόψω λίγο. Να δεις ο διαχωριστικός ο παλαιότερος σπόρος στο ημίχρονο του μπάσκετ. Είχα τους κολλητούς μου στο σκηνή. Δημήτρη, πέτω με ένα τσιγάρο, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή ήταν αλλιώς τα χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω, Αριάννη, να παρακαλάνε σε τελικούς κυπέλου. Παιδιά, πάρτε μας μαζικά να ζωζέ και να παίρνει συνεντεύξεις τώρα. Άντε ρε παιδιά, άντε. Καληνύχτα και ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας την είπε τώρα δηλαδή. Ρε Φλόρι, εμείς το 88, 89, 87 πηγαίναμε να πούμε με τους Αριανούς και τους. Όχι, Αριανούς, με τους Ηρακλειδείς. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι. Γιατί στην Αθήνα που ξέρω που είναι κάτι φιλαράκι και κάτι δεν θέλω να πω ονόματα. Ναι, ναι, ήταν και στην Αθήνα πολύ δυνατός ο Super 3. Για να δούμε τι δυνατός ήταν. Απλώς εμείς δεν κλέβουμε το Πασιάκο. Πληρώνατε. Πληρώνατε. Τζέντλεμαν. Ορίστε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ήθελα να βάλω ένα ερώτημα στην εκπομπή. Μ' αρέσει πολύ η παρέα σας εκεί πέρα. Έλα κι εσύ. Έλα προλαβαίνεις. Βάλτε ερώτημα. Ίσως, ναι. Λοιπόν, ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Αν υπήρχε ένα μπάτζετ που ήταν προαπαιτούμενο για το πρωτάθλημα, δηλαδή με 10 εκατομμύρια παίρνεις πρωτάθλημα. Ναι. Και τα δίναμε τα 10 εκατομμύρια στο Μαρινάκι, το Σαββίδι, ναι, και τον Τίγρη. Ναι. Ποιος θα το έπαιρνε? Ο Τίγρης. Δεύτερος. Ο Μαρινάκης. Τρίτος. Ο δικός μας. Τρίτος Αλαφούζος. Γιατί αυτό? Γιατί έδειξαν ότι είναι πιο μπαλαδόβατες από εμάς. Αν βάζαμε στην εξίσωση και τον Κόντι. Ποιον Κόντι? Το Γιάννη. Το Γιάννη. 30 εκατομμύρια. Αν είναι Γιάννης από κάποιο χρηματοδότη φίλο του κολλητό, 10 κι αυτός. Ποιος θα το έπαιρνε? Ο Κόντις. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Βέβαια δεν ξέρουμε αν τα 10 εκατομμύρια γινόταν 6 μετά. Μήπως τα 4 ήταν το κόκκι. Τα 4 μοιραζόταν. Το κόκκι. Σε το κόκκι. Για με αυτούς που του δίνουν. Αλλά για ποδοσφαιρική ευφυΐα θα το έπαιρνε ο Κόντις. Άκου να σου πω λίγο τι. Ναι, κάτσε να πάρουμε τον φίλο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εσύ που ανασένει, φίλε. Έλα. Εσύ που βαριανασένει, φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, εσύ. Καλημέρα, Κώστα. Έλα, ρε φίλε, τι έχεις, κρεατάκι έχεις? Ο Γιώργος Καμπερίδης είμαι. Έλα, ρε κόουτς. Έλα, ρε κόουτς. Έλα, ρε κόουτς. Χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Καλημέρα. Έλα, ρε κόουτς. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Το μεσημέρι είχαμε ένα θέμα εδώ με το. Τι έγινε με το 2-2. Θέλω λίγο, Κωστή, να με αφήσει να μιλήσω, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω έτσι σε ραδιόφωνο. Δώσε, κόουτς, δώσε. Και τα χαιρετίσματά μου και στο Γιάννη, το Χιλδί, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά το σέβομαι και τον εκτιμώ πάντα, το ξέρεις. Του έχω πει την ιστορία που μου έχεις πει. Ναι.
Έχω ένα παράπονο, Κώστα μου, από σένα. Από μένα, γιατί? Ναι, και πήρα τέτοια ώρα να το εκφράσω. Πες μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτόν τον τύπο που παίρνει εκεί και ασχολείται με το όνομά μου. Αυτός που ήταν προηγουμένος. Ο Ολυμπιακός, ναι. Λοιπόν, αν δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμπερίδης προπονητικά, ας ρωτήσει να μάθει του Στέλιου του Μαλεζά, του Γιαννούλη, τον Δημήτρη και τον το Κωστή, Μιστακίδη, τον Μιστακίδη του Γιάννη, τον Παντελιάδη του Θανάση, να τον ενημερώσω ότι στα 12 χρόνια που είμαι επαγγελματίας προπονητής έχω 5 ανόδους από αυτές τις κατηγορίες. Η πορεία μου ήταν πάντα έτοιμη και ειλικρινής. Και αν θέλει να μάθει για το τελευταίο αυτό, την τελευταία επιλογή, Καμπερίδης, εσύ προσωπικά ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ένας προπονητής που δεν φοβάται ποτέ τη δυσκολία. Οπότε γνωρίζοντας το παράπονο μου είναι το δικό μου, είναι ότι εσύ που γνωρίζεις πολύ καλά τον προπονητή Καμπερίδη. Είναι ιντρικαδόρος αυτός, όλο έτσι βγαίνει. Ναι, μπορεί να είναι ιντρικαδόρος, όταν αναφέρεται όμως το όνομά μου, θα πρέπει να ξέρει ποιος είμαι εγώ, γιατί δεν με γνωρίζει. Εντάξει. Η ίδρυκα είναι ωραία, αλλά η επαναλαμβανόμενη ίδρυκα είναι δυσφήμιση. Οπότε το παράπονο μου είναι, απευθύνομαι σε σένα, Κώστα. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ποιος είναι ο προπονητής Καμπερίδης, ποιες είναι οι επιτυχίες του. Τα ξέρω τα γράμματα και το έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει σε 10 επαγγελματικές ομάδες και στην τελευταία ομάδα πήγα γιατί έχει 18 μικρούς από 16 έως 18 χρονών για να αναδείξω πάλι παίκτες. Άρα λοιπόν το να δημιουργούμε εντυπώσεις και το να βγάζουμε εμπάθεια σε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε είναι κάτι το οποίο αν μη τι άλλο είναι άκομψη. Καλό είναι να σε αντιπαθούν. Εμένα με αντιπαθούν πολύ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή... με εξητάρει να με αντιπαθούν. Έχει αφήσει πολλά υπονοούμενα, Κωστά, δεν έχω ενοχλήσει ποτέ και για τα Γρεβενά, για τον Πυρσό και για τον Χρήστο του Γκαρκαμάνη, ο οποίος είναι ένα παιδί διαμάντη και πολύ καλός προπονητής. Έχει αναφερθεί για τον Τίμη τον Παπαγιώνη, ο οποίος είναι στους 5 καλύτερους παράγοντες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικά μιλάω, έτοιμος, αξιόπιστος και ειλικρινής. Οπότε λοιπόν το να σχηματίζουμε κάποιες εντυπώσεις μέσω της ίδρυκας της επαναλαμβανόμενης θεωρώ ότι είναι κάτι πως άκουψω για πρόσωπα που δεν το αξίζουν. Coach, κοίταξε να δεις, εμείς εδώ πέρα ξέρουμε την ιστορία σου, ξέρουμε... Τι ξέρετε αλλά δεν τη λέτε, Κωστή, τη στιγμή που σας μιλάει κάποιος ο οποίος ποδοσφαιρικά ανήκει στο πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο πρόσωπο που να εμπλέκεται, ας πούμε, με το χώρο αυτό. Χθες είχες ένα μάτς με τον Πατζιαρά, έγινε μια φασαρία, το κάπου γράφτηκαν κάτι site ότι... Ο Πατζιαράς είναι το πιο ανήθικο παιδί που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο και η κοινότητα των προπονητών. Προπονητικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι ένα παιδί το οποίο... τον διακρίνει αχαριστία, ανέτοιμος, αναξιόπιστος, ψεύτης. Για μένα είναι ένας καραγκιόζης στον χώρο της προπονητικής. Τίποτα άλλο αυτά. Είχατε ένα θερμό επεισόδιο. Τίποτε δεν είχαμε, είναι αναξιόπιστος. Το επεισόδιο που δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο. Όταν λες αυτό είναι άσπρο και αυτό είναι μαύρο, και το αλλάζεις και το μαύρο το κάνεις άσπρο. Είχατε συνεργαστεί ως... Όχι είχαμε συνεργαστεί. Εγώ τον βρήκα γυμναστή, τον έκανα προπονητή. Τον κράτησα στην ομάδα μου παρά τη θέληση του Παπαϊωάννου. Γιατί από τότε ο Παπαϊωάννου δεν τον ήθελε όταν ανέλαβα την ομάδα. Τον βοήθησα σε όλη τη σταδιοδρομία, αλλά αποδείχθηκε ότι... αυτό που λέει για όλους τους Κύπριους ότι είναι αχάριστη και αγνώμονες. Εγώ έχω μάθει να μιλάω πάντα με το νόμο της αλήθειας και δεν φοβάμαι όποιος θέλει να αντιπαρατηθεί, είμαι στη διάθεσή του. Εκτός από κακός προπονητής αναξιόπιστος είναι και κακό παιδί. Γι' αυτό και βρέθηκε
μετά από μια καλή πορεία που είχε, στο αλφα τοπικό. Εγώ στην ηλικία του δεν δούλευα ποτέ στο αλφα τοπικό. Τόσο πολύ σας έχει πληγώσει, γιατί τόσο κακός χαρακτηρισμός? Γιατί φίλε, την αχαριστία τη δικά σου. Κοντά τα βλέπετε, ξέρετε τα σκηνικά, αλλά. Ναι, ναι, την αχαριστία, την αχαριστία τη δικά σου μόνο ο Θεός. Γι' αυτό. Εντάξει, έχετε κάποιο σοβαρό πρέπει, σημαίνει, να τα λέτε αυτά. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει, που μας έχουν βοηθήσει και να τους σεβόμαστε μέσα από τη συμπεριφορά μας. Φαντάζομαι κάποια συμπεριφορά εκεί σας πείραξε. Αχάριστος λέει ο άνθρωπος. Τώρα εντάξει, κάπου θα του βοήθησε και δεν περίμενε. Αχαριστία δεν χρειαζόμαι εγώ τη βοήθεια κανενός, φίλε. Ότι τον βοηθήσατε και ήταν αχαριστία. Ναι. Συμπεριφορά. Δεν τον βοήθησα, τον ευεργέτησα. Α, ευεργετήσατε, ποιο δηλαδή? Ναι. Κατάλαβα. Δεν τον βοήθησα, τον ευεργέτησα. Ναι. Αχαριστία όμως και ασέβεια σε ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει μπορεί να τη χαρακτηρίσει ο καθένας ξεχωριστά όπως θέλει. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει, τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό από ό,τι ακούω ισχύει και για όλους τους Κυπρίους. Τους χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα. Είναι αγνώμονες. Λυπάμαι. Ναι. Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Κωστέ μου, σε ευχαριστώ και συγγνώμη για την δόξηση. Είναι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω σε, φυσικά. Ξέρω ότι στο ραδιόφωνο και κάνω παρέμβαση. Ναι. Ακούω, ναι, φυσικά ακούω και γράφω, γιατί τέτοιες ώρες γράφω εγώ για τη δουλειά μου. Και ταυτόχρονα ακούω. Αλλά αυτό με τον τύπο αυτό να έχει παρατραβήξει, έχει γίνει επανελειμμένες φορές και σε πήρα, όχι για αυτόν, δεν με ενδιαφέρει και τόσο, πήρα για σένα που γνωρίζεις πολύ καλά την πορεία μου, ξέρεις τι έχω κάνει, τουλάχιστον σε πόσα παιδιά έχω αναδείξει και το δηλώνω και στις συνεντεύξεις τους, και σε όσες ομάδες έχω δουλέψει, αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία η δουλειά μου, δουλέψει αν έχει στεφθεί με επιτυχία.